Για χαρά. Για να δούμε τι θα πει τώρα ο Ζουνίδης στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Νόβα, που γίνεται κάθε Δευτέρα μετά τα παιχνίδια. Έχει βγει μια βρώμα, μια φήμη, ότι θα παραιτηθεί. Για να δούμε. Και όπως έλεγα χθες τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, κάνω μια έτσι, πατώ ένα κουμπί και το κοιμάω και βλέπω λίγο Βαλένθια Σεβίλη για κανένα πεντάλεπτο. Και έλεγα, Χριστέ μου, Παναγία μου, τι φταίμε εδώ πέρα στην Ελλάδα και έχουμε αυτή τη μαλακία. Δηλαδή, έβλεπε τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ ήταν σαν να μπει κοψαχίλα να πούμε τους τράγωνες. Ένα αργό ποδόσφαιρο, μίζερο, σφυρίγματα πολλά, φάουλ. Και έβλεπε στο άλλο το ισπανικό να πούμε τη Βαλένθια και τη Σεβίλη. Ταχύτητα, ποιότητα, ρυθμός. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για τον αγώνα το χθεσινό θέλω να μιλήσω, βέβαια. Ναι, βέβαια. Αφού λοιπόν αυτή η χθεσινή, με βάση τη χθεσινή εμφάνιση, αυτή η ΑΕΚ δεν έχασε στο Καραϊσκάκι. Προφανώς έχει πολύ μεγάλη τύχη να περάσει στον επόμενο γύρο του κυπέλου, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να ξαναπέξει τόσο κακό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ. Όχι, μη το λες έτσι. Να πεις δεν φαντάζεσαι ποτέ ότι μπορεί να ξανακάνει τις μαλακίες ο Χιμένεθ. Λοιπόν, ναι, δεν θα φτάσω και σε αυτό. Θα κάνω κριτική. Θεωρώ, αν δεν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε ακόμα μέχρι τώρα, πριν από λίγο που διάβαζα ακόμα τον τύπο, που να αφορά το Βράνιας. Είναι εγώ τώρα, θα πούμε σε λίγο. Αφήνεις εκτός αποστολής το Βράνιας αυτό το παιχνίδι. Μα πλακωθήκανε. Α, δεν τα ξέρεις, Όχι Γιώργο μου, γιατί... Έλα, με δύο πινελιές. Όταν ανακοίνωσε ο Χιμένεθ την 11η στο ξενοδοχείο, ναι. Ο Βράνιας σηκώθηκε να φύγει. Τον κυνηγάει ο Λιμπερόπουλος από πίσω, μπήκε μέσα στη Μερσεντές, τον πήθη να κατέβει, τσακωθήκαμε, τελικά τον βγάλει και από την 18η. Ναι. Κατάλαβες, αυτή είναι η ιστορία, γι' αυτό δεν τον έβαλε. Έχει στραβώσει το πράγμα με αυτόν. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να διορθωθεί το κλίμα. Σημασία έχει ότι και οι δύο κεντρικοί που παίξανε, για μένα οι κορυφαίοι παίκτες στην ΑΕΚ χθες, με τα δικά μου τα μάτια, ήταν ο Γαλανόπουλος, ήταν ο Μπακάκης και οι δύο κλασικοί στόπερ. Άκου να σου πω, μια που μιλάμε για την ΑΕΚ, έτσι. Ο Άρχοντας είναι ο Τσικρίσκι. Αυτό ναι, είναι ναι. Πραγματικό Αρχοντόπουλο. Και το πιστεύω αυτό, ότι αν δεν είχε αυτούς τους συγκρούς θαυματισμούς θα πέσει ακόμα στην Μπαρτσελόνα. Είναι άρχοντας. Ο Γαλανόπουλος εξαιρετικός. Όπως εξαιρετικός από την άλλη πλευρά που για πρώτη φορά τον είδα έτσι ήταν ο Ζηλέ. Ο Ζηλέ νομίζω ότι έκανε την καλύτερη εμφάνιση. Την καλή, μακράν. Ναι. Όμως, Γιώργο, ο Σιδηρόπουλος χωρίς να κάνει το κραυγαλαίο, το φοβερό λάθος, εγώ θα σου πω δύο πράγματα που επεσήμανα, τρία, και θέλω να μου πεις αν και εσύ τα είδες με ποδοσφαιρικό μάτι με το ίδιο. Λοιπόν, θεωρώ ότι εκεί πέρα που γίνεται το τσαμπουκά στο πλάγιο με το Σεμπά και τον Σιμόες, έπρεπε να κοκκινήσει το Σεμπά, διότι πάει και χτυπάει τον άλλον, ο οποίος ενδεχομένως καθυστέρησε να δώσει την μπάλα ή την κλώτσα, το χείο δεν έχει σημασία. Ζεσθενόταν στο σημείο που του είχε υποδείξει ο τέταρτος. Και νομίζω ότι σημασία έχει και ποιος ήρθε το χείρο να δει. Ο άλλος δεν αντέδρασε. Προσπάθησε απλώς να αμυνθεί, νομίζω. Δεν τον χτύπησε, δεν τον έσπρωξε. Και το άλλο, λίγο πριν πούμε στις καθυστερήσεις, στο τέλος του αγώνα, αυτό που έκανε ο Φιγκέιρας στο Λόπες, με χέρι και με πόδι, μπροστά στον επόπτη, στον βοηθό που κοιτούσε το offside, που ήταν απέναντι βέβαια, δεν μπορεί να μην το είδε, Γιώργο μου, το είδαμε όλοι. Να σου πω κάτι. Αυτά τα θεωρώ ότι. Συγγνώμη και να τελειώσω. Ήταν σοβαρά λάθη του Σιδηρόπουλου, βέβαια. Από το πρώτο λεπτό υπήρχε μια μεγάλη αμφισβήτηση και φωνάζανε έναν χορό εναντίον του. Θα τα άκουσες, φαντάζομαι. Από μετά. Για τη φάση την τελευταία που είπες, ήταν ναι. Περίπου στο 95 αυτό το πράγμα. Ναι. Τι να έκανε, να μην επέναλτη. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία να πέσει την μπάλα στην άλλη περιοχή. Χτύπησε όντως ο Φιγκέιρα στο Λόπες και να δώσω πέναλτη. Δηλαδή, να καταδικάσω να χάσει για αυτό το πράγμα. Όχι, ρε γαμώ, τα πέναλτι να μου. Καταργήστε το καταραμένο να μου. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να πέναμε ένα πέναλτι. Αυτά όμως είναι μια απρέπεια και ο Φιγκέιρας είναι θεσημασμένος, έτσι. Από την άλλη μεριά. Και. Ναι, τώρα το έχασα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν το είδε, όχι να το δώσει. Αν το είδε. Τώρα εκεί θα καταναλωθούμε τώρα, αν είναι επόπτης. Έγινε ένα παιχνίδι. Μίλα λίγο για το παιχνίδι. Το μεγάλο μου, εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλο τον Γκαρθία. Αυτός
και όλοι οι προπονητές του Ολυμπιακού. Τους αφήνουν αντί πάντα τους ένα μεγάλο ευχαριστώ που βάζουν αυτό το 7 μέσα. Αυτό το παιδί με τη φανέλα με το 7 είναι παιδάκι μου. Πρέπει ένας σοβαρός άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο να γράψει ένα βιβλίο. Πώς ήταν παλιά εκείνη η ταινία, η φανέλα με το νούμερο 9. Να υπάρξει ένα βιβλίο, η φανέλα με το νούμερο 7, να αναφέρεται σε αυτό το μουσαντένιο παίχτη, ο οποίος μιλάμε, ρε παιδί μου, χθες τον έβλεπα, ξέρεις τι προσωμείωση μου είχε στο μυαλό. Η φυματίωση προσωποποιημένη με πόδια. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Γιώργο. Εκεί που του κάνει το σπάσιμο, μόλις έχει μπει μέσα ο Βέλγος, ο Μυραλάς, αυτό ήταν καλύτερο από πέναλτι. Γιατί όταν το φύλακα ήταν στο πρώτο δοκάρι, περιμένοντας την παλιά, οι άλλοι πέντε μιλάγανε με το υπερπέραν και είναι μόνος του και τη στέλνει την μπάλα στο Θεό. Δηλαδή, κάτσε καλά. Και μου λες εμένα ότι ξεκινάει η σύνθεση του Ολυμπιακού. Και όμως αυτός ο παίκτης κέρδισε μια κεφαλιά. Κατόρθωμα. Ναι, εντάξει. Αυτά. Πάντως, έχω την αίσθηση ότι έχει προβάδισμα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την πρόκριση. Έστω και αν είναι πολύ ρευστό το 0-0, γιατί είναι αλλιώς αν είχε σκοράρει εκτός έδρας. Και νομίζω ότι με 55.000 κόσμο που θα έχει την παραπάνω εβδομάδα στο ΆΚΑ δεν θα μπορέσει. Αυτό να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν έχει σκεφτεί κάτι άλλο. Με οποιαδήποτε ισοπαλία εκτός από 0-0 που εκεί είναι. Πεντά Ολυμπιακός. Αυτό γίνεται δεδομένο. Το λέω. Γι' αυτό σου είπα έτσι. Δηλαδή με 1-1, 2-2, 8-8. 12-12, περνάει Ολυμπιακός. Θυμάμαι και τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Και στο 0-0 είναι 50-50 τα πέναλτι. Ναι, Γιώργο μου. Και θυμάμαι και στον πρώτο γύρο ότι καταφέρανε κάποια στιγμή με ανύπαρκτη εικόνα μέσα στο γήπεδο να μας κάνουν το 0-2 στο 50 και μετά έλειξε 2-3. Το θυμάμαι. 3-2, συγγνώμη, το θυμάσαι. Έγινε. Άρα, να προλάβω να πάω στο επόμενο. Καλά, σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Έλα, φίλε. Μας πήρε όλο τον χρόνο. Πάμε. Γιώργο μου, καλησπέρα. Σε άκουσα αυτό που είπες, άλλο θέλω να σου πω, για άλλο έχω πάρει εγώ, αλλά σε άκουσα αυτό που είπες ότι παρακολούθησες έναν αγώνα και έμεινες άναυδος για το τι ποδόσφαιρο παίζουν και το τι βλέπουμε εμείς. Τώρα θα μου πεις από τότε που μπήκαν τα πιέτα στις θαλάσσες εδώ και χρόνια. Ναι. Αυτό το έχουμε δει επανειλημμένα και το έχουμε πει. Ναι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι Γιώργο μου, δεν θέλουν, το έχουμε ξαναπεί, μην κουράζεσαι και χαλάς φαιά ουσία, δεν θέλουν να φτιάξουν το προϊόν. Στην Αγγλία που προστατεύουν το προϊόν, γι' αυτό και πάνε οι μεγαλοεπενδυτές, οι ξένοι. Εδώ πέρα με το Λιανοντούφεκο κοιτάνε τον επενδυτή. Καταλαβές, δεν θέλουν. Λοιπόν, πάμε τώρα, θέλω να σου πω κάτι, επειδή ξέρω ότι είσαι και ευαίσθητος σε κάποια θέματα και γι' αυτό θέλω να συζητήσω. Θέλω να σου πω κάτι για το συλλαλητήριο και μακάρι να σε δούμε και σένα εκεί πέρα. Λοιπόν, πήρε ο κύριος Στραβελάκης στο σταθμό σας. Μισό λεπτό. Δεν είναι τώρα timing για αυτό το πράγμα. Γιατί να βρει αυτό. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν μιλάς για τα πάντα. Δεν μιλάς για. Ναι, δεν είναι το timing, δεν είναι η ώρα, δεν είναι η μέρα να πούμε τι είπε ο κύριος Στραβελάκης. Να πούμε. Ξέρω εγώ, νομίζω ότι. Είναι συνέντευξη από έναν άνθρωπο πίσω αυτό που ακούω. Δεν είναι τώρα τη ώρα. Κάνει το συλλαλητήριο. Δεν να σου πω κάτι. Πέστε το βράδυ στον Πογιόπουλο, στείλε μήνυμα. Στον Κουφόπουλο, στο Λαβίθι. Πέστε τα εκεί πέρα, παιδιά. Δεν είναι τώρα το καταλάβει αυτό, ε. Να μείνουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, λοιπόν. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί έχουν όνομα, αφού δεν να πούμε μόνο αθλητικά, λοιπόν. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι φρενάρανε την πρόοδο του να εξυγχρονιστεί επιτέλους στην Ελλάδα το άθλημα, του να παιχτεί σωστό ποδόσφαιρο, του να παιχτεί τίμιο ποδόσφαιρο και τώρα τα πληρώνουν. Ξέρεις ποιοι είναι αυτοί, έτσι. Δεν χρειάζεται να σου πω όνομα. Το εγάλεο και ο τάδε να είναι καλά και δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά τώρα τα βρήκανε μπροστά τους, διότι όταν υπάρχει ανυποληψία, ούτε επενδυτής θα έρθει, ούτε κάποιος άλλος θα έρθει. Τα γήπεδα τα βλέπεις έχουν γίνει τα πιο άθλια γήπεδα στην Ευρώπη. Έτσι, πες μου ένα γήπεδο που είναι της προκοπής, αν εξαιρέσεις 1-2, τίποτα. Ακόμη και της Λάρισας που ήταν γηπεδάρα και όλοι το γουστάρανε κτλ. Έμαθα ότι ο Χορτοτάπητας είναι σε αθλία κατάσταση. Λοιπόν, αυτό είναι. Έγινε, ρε. Σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Από ό,τι ήρθε και με ενημέρωση τώρα ο Παμίκος Περπερίδης, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Ζουνίδη, ο οποίος είπε, τα λέω με πινελιές, αυτό που παρουσιάζει η ομάδα και που προσπαθούν να κάνουν δεν είναι εικόνα σωτηρίας, είναι εικόνα διάλυσης. Καταφέρθηκε δηλαδή του Αλαφούζου ότι
πρότεινε να μειωθεί το μπάτζετ κατά 1,5-2 εκατομμύρια. Δεν συμφωνεί ο Ζουνίδης. Ο Παναθηναϊκός λέει είναι μόνο ο αριθμός. Παρά τις δυσκολίες είχαμε κάτι να δείξουμε. Διαφωνώ, λέει, είναι πλάνο διάλυσης, επαναλαμβάνω, είναι πλάνο διάλυσης και όχι σωτηρίας. Το ρωτήσανε εάν το προσχέσεις παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα είναι στον πάγκο ο Ζουνίδης. Λέει δεν ξέρω. Το ξαναρωτήσανε, θα είσαι στον πάγκο? Και λέει δεν ξέρω. Έχουμε πάρει τόσες αποφάσεις η διοίκηση, ας πάρουν άλλη μία. Έλα φίλε. Ναι. Έλα. Έλα. Πάμε. Ναι. Θα σταχώσω σήμερα. Έλα γρήγορα, γρήγορα δεν είναι τώρα. Κοίτα, καλά είσαι. Έλα, άστα την πίκα, προχώρα στο παρασύρημα, πάμε. Περιμένει πολύ. Πίκα, πάμε. Περιμένει πολύ στον Μας λες για την Ισπανία ότι παίζανε δύο ομάδες. Θες το Καραϊσκάκι, έπαιζε μόνο μία. Μάλιστα. Μας έγραψες το τέτοιο ότι η ΑΕΚ μετά το 50 ήταν κυρίαρχος του παιχνιδιού. Πού, για δεν πάτησε περιοχή. Κυρίαρχος, ξεριστημένη. Ξεριστημένη. Γιατί ο Ολυμπιακός κατέβηκε χωρίς τέσσερις ποιοτικότατους παίχτες. Δηλαδή σχεδόν τη μισή εντεκάδα του. Η ΑΕΚ δεν έχει άλλο προϊόν να πουλήσει. Τώρα το έργο έχει αλλάξει. Και πρέπει να το αλλάξεις και εσύ. Γιατί μας, τόσο τρεις μήνες μας λες συνέχεια την ΑΕΚΑΡΑ, που μπαλάρα. Πού ήταν ο Αραούχο και ο Λιβάγια χθες? Εκεί που ήταν ο Φορτούνης. Αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Εκεί που ήταν ο Φορτούνης. Θα σου πω κάτι. Έχει Φορτούνη άλλο η Ελλάδα? Άλλο. Έλα να σου πω κάτι. Δεν σου απαντάω σε τίποτα. Λοιπόν, γιατί θα πάει τζάμπα κόπος μου να σου μιλήσω. Λοιπόν, θα σου πω. Έλα, για χαρά, για χαρά. Όχι, εσύ δεν με καταλαβαίνεις με τίποτα. Με τίποτα, για χαρά. Έλα, πάμε στον επόμενο, ναι. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Καταρχάς είμαι καινούριος. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Μάλλον δεν έχουμε μιλήσει. Καινούργιε, πριν πεις κάτι. Καινούργιε, πριν πεις κάτι. Μισό λεπτό, πριν πεις κάτι. Αυτό που θέλω να πεις, θέλω να πω μια κουβέντα. Βεβαίως. Ο προηγούμενος που αυτοποκαλείται Μυραλά, όχι Μυραλάς, Μυραλά, είναι από τους τύπους που δεν είναι μόνο οι Ολυμπιακοί αυτοί, είναι και άλλοι, κύριε, είναι Παναθηναϊκοί, υπάρχουν τέτοιοι, που δεν παίρνουν χαμπάρι από διάλογο. Που δεν παίρνουν χαμπάρι από αντίρρηση δικιά σου να τη σκεφτούν, να τη συζητήσουν. Μόνο κόμματα. Μυραλά, και άκουσα, Ολυμπιακός, και άκουσα, Φορτούνης, αν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Και είναι περιττό να συζητάμε με τέτοια άτομα. Μου δεν γίνεται. Να πω μια κουβέντα. Πάμε. Εγώ φοβάμαι ότι είναι φίλαθλος, αγνός, χωρίς απαιτήσεις. Πολλοί βγαίνουν στις γραμμές, Γιώργο, και δεν έχουν απαιτήσεις. Από Βόλο τηλεφωνώ. Και δεν έχουν απαιτήσεις. Ένα θα σου πω, αν έχεις χαρτί και μολύβι, γιατί σου είπα και πριν. Γράψε αγόρι μου ένα φάρμακο. Εντρέστο. Είναι για μένα και για σένα. Μίλα, εντρέστο, το γράφεις. Κατέληξε. Το γράψες. Ναι. Εντρέστο. Είμαστε ομοιοπαθείς. Δεν λέω τίποτα άλλο. Παρά μόνο μία λεξούρα και μία άσκηση. Ποιος θυμάται να μας πει σε ποιον αγώνα θα γινόταν το ίδιο που έγινε με τα παλικάρια που έχασε ο Ολυμπιακός στη θύρα 7. Μήπως θυμάσαι εσύ Γιώργο, είσαι στο παιχνίδι. Σε ποιο παιχνίδι είσαι εδώ? Λοιπόν. Ήμουνα στη θύρα 7 για να μην μακρηγορώ και το ίδιο θα γινόταν με πολλούς νεκρούς στο παιχνίδι Ολυμπιακού Άγιαξ με τερματοφύλακα, αν θυμάσαι, τον υπτάμενο Πολέτη. Έγινε το ίδιο σκηνικό και προλάβανε κάποιοι, γιατί ήταν μικρά τα σκαλιά. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω τώρα πού πήγες, για ποιο λόγο πήγες εκεί. Για την αγάπη που έχουμε, ρε Γιώργο, για την ομάδα και λέω και να δεις, θα γινόταν παραλίγο. Και έγινε γιατί προλάβαμε τότε και ανοίξαμε λίγο την πόρτα και βγήκε ο κόσμος. Το αναφέρω έτσι για την ιστορία. Αυτοί που ξέρουν και πηγαίνανε στο γήπεδο στη θύρα 7 θα θυμούνται ότι σε εκείνο τον αγώνα μπροστά θα είχαμε αυτό το ατύχημα. Και ένα τελευταίο να με συγχωρέσεις, γιατί δεν έχω ξαναβγεί ποτέ. Δεν έχουν απαιτήσεις οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού. Είναι ομάδα αυτή, μωρέ. Τώρα θα μάθουν το κοντρόλ. Τώρα θα μάθουν την μπάσα. Έλεος, Γιώργο μου. Σ' αγαπώ, bye. Για καλά, εντρέστο. Γράψε εντρέστο. Τ' άκουσα, για καλά. Έλα.
Να ξαναβγείς, πες του. Τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι τρομερά πράγματα αυτά. Λοιπόν, φίλε μου, καλησπέρα, ε. Ναι. Ηρεμία, ηρεμία, ψυχραιμία. Λοιπόν, πήγα χθες μέσα, ήμουνα μέσα. Κοίταξε, εγώ υπολόγιζα και δικαιώθηκα ότι κάπως έτσι θα πήγαινε αυτό το παιχνίδι. Έτσι θα πήγαινε αυτό το παιχνίδι. Δεδομένου ότι και οι δύο ομάδες, είμαι σίγουρος, και οι δύο προπονητές, για να το πω καλύτερα, είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, να μην πω σαν κεντρικό θέμα μέσα τους, είχαν το παιχνίδι Γιώργο της άλλης Κυριακής. Σε άκουσα ότι έκανες μια κριτική, μήπως κάνω λάθος, διόρθωσέ με, για το Χιμένεθ. Ναι. Για το χθεσινό παιχνίδι. Γιατί ο άλλος τι έκανε. Όχι. Είμαι και υπέρ αυτού που έκανε ο Γκαρσία, αλλά και υπέρ αυτού που έκανε ο Χιμένεθ. Διαχειρίστηκαν και οι δύο, που ξέρουν καλύτερα από οποιονδήποτε το υλικό τους και την ομάδα, ένα παιχνίδι που έχει επαναληπτικό. Έτσι, και κυρίως σου είπα ότι για μένα πιστεύω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν το μεγάλο παιχνίδι που κρίνει πάρα πολλά, το παιχνίδι πρωταθλήματος την ερχόμενη Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Χιμένεθ, όπως και ο Γκαρσία, γιατί δεν κατάλαβα, έκανε 2-3 αλλαγές. Ο Χιμένεθ έκανε και αυτός κάποιες αλλαγές. Ωραίες αλλαγές. Το Μανδούτσο εξωδεξιά, ωραίες αλλαγές. Φοβερές αλλαγές. Ρε παιδί μου, το Τζούρτσεβιτς να πούμε σέντερ φορ που έχει πει κάποιος Ολυμπιακός πολύ σωστά. Πού καταντήσαμε από τον Τζούρτσεβιτς στον Τζούρτσεβιτς. Είναι άλλο κεφάλαιο, ρε Γιώργο. Τι άλλο κεφάλαιο, τι κεφάλαιο να έχει εδώ, διάσημα. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Ωραία. Εγώ πιστεύω όμως, εγώ δικαιώνω και τους δύο προπονητές για τις επιλογές τους. Δεν δικαιώνω το Χιμένεθ ή το μόνο τον Γκαρσία. Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι περίμενα την ΑΕΚ. Έτσι την περίμενα την ΑΕΚ, ότι θα παίξει σφιχτά. Θα παίξει προσέχοντας την άμυνά της. Εντάξει. Την είδα στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε μέτρα. Δεν ξέρω αν το είδε στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 60-65 πήρε κάποια. Γιατί πήρε τα μέτρα, Χρυσή. Για πες μας. Γιατί κολοκάβησε ο Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, και οι δύο ομάδες δεν είναι για συνεχόμενα παιχνίδια. Καμία ελληνική ομάδα δεν είναι για συνεχόμενα παιχνίδια. Το έχει καταλάβει αυτό. Μα λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα να πούμε να βάζει ο άλλος ο Χιμένεθ και είναι κοκκιβαλή μέσα. Και εννοώ το Λάζαρο Δεύρο έξω. Κατάλαβα. Ήμαρτον! Ήταν τυχερή η ΑΕΚ εκεί σε 2-3 φάσεις που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει τον γκολ. Δεν ξέρω πώς θα πήγαινε το παιχνίδι μετά, σίγουρα θα το άνοιγε. Έτσι, έχει τον επαναληπτικό. Ένα 0-0 το οποίο αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς. Δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξει η έδρα. Αλλά τι θέλω να πω τώρα, άκουσε με. Είπες προηγουμένως για τον Τσιγκρίνσκι. Λοιπόν, πολύ μάλιστα. Μου είχε πει ένας φίλος μαγκητής, μου λέει: άμα θα πας στο γήπεδο ρε, εσύ, θέλω να δεις τον Τσιγκρίνσκι. Τον έχω δει μόνο στην τηλεόραση, δεν έχω πάει ποτέ στο. Δεν έχει τύχει. Λοιπόν, πραγματικά εχθές μου βγάλε τα μάτια ένα φοβερός αμυντικός. Τι άρχοντας είναι αυτός. Η απόλυτη ήρεμη δύναμη στα μετόπιστεν, άρχοντας στη διαχείριση της μπάλας. Δηλαδή, να παίρνει την μπάλα από ζούτε μπακ, να κατηγορεί. Ένα σύγχρονο μπακ και λέω αυτός τώρα. Οι τραυματισμοί αυτοί και πολύ σωστά είπες, έτσι, δεν θα παίζα σε καμία τι είναι αυτά που λέω. Τι άρχισε η Μπαρσελόνα ακόμα. Και λέω, κοίτα ρε μάγκα, όλο το κουμάντο, όλη τη διαχείριση στα μετώπιση είναι ο Τσιγκρίσκι, φίλε. Ο Τσιγκρίσκι. Πολύ, πολύ. Και ο Γαλανόπουλος θα χάφω. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι, ο Γαλανόπουλος δεν τον παρατήρησα. Ήθελα, επειδή μου το πω άλλο ο φίλος μου, ήθελα έτσι να παρατηρήσει. Πραγματικά πολύ καλό μου άρεσε. Από τον Ολυμπιακό εξαιρετικό ο Ζηλέ, έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Δεν το έχω ξαναδεί έτσι. Ναι, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και μόλις αυτός αντίο, όλος ο Ολυμπιακός κάθισε. Και θέλω να αιτιολογήσω κάτι, όπως είδες, ο Κούτρης κάποια στιγμή ζήτησε αλλαγή. Εμείς το βλέπαμε, φώναζε πολύ ώρα να βγει. Και άμα τον Νικολάου. Το κατσαφί, γιατί τον πήρε. Δεν ξέρω και μας έκανε τύπος. Εμένα προσωπικά μου έκανε τύπος. Περίμενα να παίξει από εκεί. Αριστερό μπακ του Νικολάου. Αριστερό μπακ. Ήταν σε μια φάση που η Άκη είχε πάρει τα μέτρα και έβλεπα τον Κούτρη, δεν μπορούσε άλλο. Να η απόδειξη που σου έλεγα ότι πρέπει να γίνεται και διαχείριση. Γι' αυτό δικαιολογώ Χιμένεθ και Γκαρσία, κατάλαβες. Ότι ταύτισε ο πιτσίρικος. Παιδί, νέο παιδί, 20 χρονών παιδί. Λοιπόν, για σχολιάσέ μας και λίγο, γιατί θέλω να σε κλείσω, τι έγινε στην Τούμπα. Περιμένω σήμερα το. Έχουμε σειράκι. Γιατί αυτό το φουκαλά το ανατρόπι το φέτο τον έχω ξεπατώσει. Είναι η δεύτερη φορά. Γιατί με τη λάση που το ακυρώσανε κανονικό γκολ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά ειδικά με τον ανατρόπι που πέφτει χειρουργείο. Τον έχουν ξεπατώσει. Προκλητικό, έτσι. Για να βγει ο άλλο εκεί, όπου βγαίνει ένα καινούριο από Σαλόνικα και μα κάνει τον ηδήμονα και μα τα έχει δει όλα μαύρα, αλλά εκεί πάνω είναι όλα άσπρα. Και αυτή τη φορά ο ανατρόπι ήταν καλό. Ήταν ευκαιρίε. Είχε φάσει καλέ. Ναι. Εγώ το παιχνίδι το είδα. Σε replay, δηλαδή, γιατί δεν πρόλαβα να το δω.
Για να μας σχολιάζει να δούμε τι γίνεται και είναι κρίμα. Αφήστε την ομάδα όπως είχα πει και στο πρωτάθλημα. Αφήστε ρε το παιχνίδι. Αφήστε το παιχνίδι. Λοιπόν, για το χθεσινό παιχνίδι, Γιώργο, πιστεύω ότι ο Σιδηρόπουλος ένθεν και ένθεν. Εντάξει, δεν ψάχνω. Να σου πω κάτι, μια κουβέντα. Ναι. Χειρούργος. Ναι, παίζει με την εμπειρία του. Χειρουργεί πάνω από τα ρούχα. Ναι, ξέρει τώρα αυτός που θα σταματήσει το ρυθμό, τι θα σφυρίξει, πώς θα το σφυρίξει, πού δεν θα αφήσει το παιχνίδι να εξελιχθεί, πού δεν θα αφήσει τη φάση. Ξέρει, είναι παλιός ο Κουρμπέτιος Σιδηρόπουλος. Έγινε, ρε. Τα λέμε, γεια. Για καλά. Έλα, φίλε. Ναι. Μας ακούτε. Της οροπής, αλλά έπαιξε έδρα χθες, έτσι, στο Καραϊσκάκι. Στη Σούμα. Εννοείς για την. Για την κόκκινη να πάρει ο Μυραλάς. Μήπως λεπτομέρειες, έπαιξε έδρα χθες. Δεν καθόρισε κανένα αποτέλεσμα. Δεν είπα αυτό εγώ. Είσαι παχυρούργος. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Έπαιξε έδρα όμως. Γενικότερα. Έπαιξε έδρα χθες. Όχι, για τις προηγούμενες μέρες θυμάμαι ο Αντιολυμπιακός, το ένα, το άλλο. Και θα μπορούσε εύκολα χθες. Με όλο αυτό το σκηνικό που λένε ότι έχει στηθεί γενικότερα από φέτος, να γίνει και μέσα χαμός. Έτσι δεν πάει. Για πάμε τώρα στην ομάδα σου. Λοιπόν, το σοκ για μένα είναι το ότι φεύγει ο Τσίμερος σήμερα. Ναι, πάει. Επίσημο αυτό, έτσι. Πάει η στανταλή έχεις. Ναι. Δεν μου λες τι πόσο τώρα πάρει το εισαγάγιο μου. Δεν νομίζω τώρα τι πόσο. Παίρνει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι να είναι τώρα, δηλαδή πόσο να το. Να σου πω κάτι. Δεν μπορείτε από ό,τι έμαθα. Νικιάζετε. Ναι, έτσι μάθα εγώ. Νικιάζετε. Και το ποσό δεν είναι και πολύ μεγάλο. Κάνει καμιά 202.000. Ναι, άκουσα. Και πάει να δώσει ένα 200 για τον Κουρμπέλη. Δεν είναι σίγουρο, θα δούμε τώρα. Λέω, ρε παιδί μου, αυτό υπάρχει. Και τρεις παίκτες για τον Κουρμπέλη. Ένα 200 και τρεις παίκτες, τους γνωστούς. Ναι. Κωνσταντινίδη, Μισαγίδη και Κωνσταντινίδη. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Πάντως, εγώ προσωπικά τον Τζίμιροτ αυτή τη στιγμή τον ήθελα στην ομάδα. Φυσικά το έχει ανάγκη για το πρωτάθλημα. Έτσι, από εκεί και πέρα το τι θα δούμε δεν ξέρω. Γιατί, άμα να πούμε κάτι έτσι αντικειμενικά, τα χαφ του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ παίζουν, είναι πιο λυκόσκυλα τα δικά μας τα δύο. Και τον Τζίμιροτ και τον Μαωρίτσιο. Και ο Λκαντουρί Λάιτ είναι. Του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ είναι πιο λυκόσκυλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα δεν ξέρω εκεί πέρα δηλαδή, τι έχουμε. Ποιο είναι το λυκόσκυλο, τον Κονέ? Είναι πιο Σιμόες, ο Γαλανόπουλος. Εντάξει, θα το δέχομαι αυτό, αλλά υπάρχουν και κάτι γατάκια. Τον Κονέ για παράδειγμα. Δεν είναι, εγώ σου λέω για αυτούς που είναι βασικοί και όντως είναι πολύ σκληροί. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Πέλκας τώρα θα λείψει το Αγρίνιο, δεν ξέρω αν το είδες. Έτσι, πού είναι τώρα. Ναι, αυτοί θα είναι, πιστεύω. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Σημαντική απουσία του, να το πω έτσι απλά. Και από εκεί και πέρα έγινε ένα ανθρώπινο λάθος στην Τούμπα. Έχουν γίνει 20 χρόνια. Μισό λεπτό. Ξηγελάω. Αν το πεις ειρωνικά, το δέχομαι. Αλλά αν το πεις επειδή το πιστεύεις, εδώ είναι για γέλια. Το αφήνω στη δική σου κρίση. Έτσι, με βάση αυτά που ξέρεις και σου λέω εγώ από τα τόσα χρόνια που βγαίνω στο ράδιο. Τι λέω και το κατάλαβα, το κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε δεν γελάω. Το αφήνω στην κρίση του καθενός. Γιατί τα ίδια ανθρώπινα λάθη 20 χρόνια τα έχουμε δει σε συγκεκριμένο γήπεδο με συγκεκριμένη ομάδα πολλές φορές. Και δεν είδα να ευαισθητοποιηθούν, να βγουν να πούν ναι, ρε, ήταν offside. Όπως λέω εγώ τώρα, ας πούμε. Τη μαλάκα σήμερα μην πω ότι δεν ήταν. Κάτσε ρε, Τζορτζ. Μάλιστα. Θα μουρλαθούμε τώρα εδώ πέρα. Ο Ατρόμητος θες ήταν η. Δεν έχω δει άλλη ομάδα φέτος στην Τούμπα έτσι. Τέτοια φυσική κατάσταση το είδε στο μάτς. Το είδα. Λοιπόν, είδε τι η εναλλαγή από την άμυνα στην επίθεση. Εγώ είδα δύο χαφάρες χθες. Έτσι, ο Μαντσόν. Όχι, ένα είδα το Λιμιό και ένα είδα το Βασιλακάκι. Ο Λιμιός θες ξεκούραζε και το Μάτος που δεν ήταν, δεν φόρτσαρε πολύ. Είναι ταλέντο πράγματι ο Λιμιός. Όπως και ο Βασιλακάκης είναι πια έρημος, όριμος μάλλον, έμπειρος. Είναι. Πάρα πολύ καλό χαφ. Εντάξει. Από εκεί και πέρα μπήκε και το δεύτερο γκολ. Νομίζω είναι τελειωμένο το θέμα πρόκρισης. Τελείως. Και μπήκε σε μια στιγμή που δεν μίλησε γκολ. Ναι, δεν περίμενες ότι θα μπει γκολ. Ο Σάχοφ, πόσα γκολ έχει στον Πάχο, ξέρεις. Μα είναι όλα στο κύπελο. Σύνολο. Αυτός είναι κύπελο, δεν ξέρω. Αλλά όλο στο κύπελο σκοράρει.
Έχει 12 γκολ Τζοντς. Μάλιστα. Ο τύπος αυτός. Πώς έχει βάλει στο κύπελλο, για ψάξω. Θυμάμαι τον γκολ που είχε βάλει το 3-0 με τον Παναθηναϊκό. Αυτό θυμάμαι σίγουρα. Έχει βάλει κι άλλα. Προφανώς, σίγουρα. Αλλά γενικά είναι ένα παίκτη τελικά αυτό. Δεν είναι υψηλή ποιότητα. Δεν σου κεντράει το ενδιαφέρον. Δεν. Αλλά είναι πολύ οξυδερκή. Δηλαδή με στη μεγάλη περιοχή. Γιατί με στη μεγάλη περιοχή τα έχει τα γκολ. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά το μάτο. Εμένα σε αυτό το πράγμα ξέρει και μου θυμίζει. Ποιον? Να πηγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή και μέσα στη μεγάλη περιοχή να ελοχεύει, να εκτελεί το Φουστέρ. Α, ναι, και αυτός το είχε. Αυτός είχε, ναι, αυτός. Ο Φουστέρ το είχε σε μεγαλύτερο. Και είχε καλό σούτ αυτός, θυμάμαι. Ναι. Είχε καλό σούτ αυτός. Έγινε, ρε. Λοιπόν, τα λέμε, έλα. Για καλά, φίλε, για καλά. Έλα. Πάμε. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Βεβαίως. Παναθηναϊκός είμαι. Ναι. Ακούσαμε σήμερα και εμείς πληροφορήκα και εγώ όπως και όλοι. Κάτι μου συνέβη. Ναι, για τα νέα δεδομένα πάλι αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, εγώ δεν ξέρω τι, όπως το Ποζονίδη σωστά το είπε, είναι η διάλυση της ομάδας. Ακριβώς. Όλοι το δεσμό είναι εκεί. Μπράβο. Αυτό είναι το θέμα. Και πρώτη φορά καταφέρεται έτσι. Καλά τα είπε ο Ζουνίδης. Ναι. Ο Ζουνίδης, μπράβο του, και να σου πω κάτι. Άργησε. Άργησε, μεν. Καλά τα είπε δε. Και για μένα τώρα. Εγώ δεν θέλω, εγώ θέλω να μείνει ο Ζουνίδης. Με αυτό που τον υποστηρίζω να μείνει μέχρι. Αλλά πάλι απ' την άλλη σκέφτεσαι πώς θα μείνει ο άνθρωπος. Και γιατί να μείνει. Και επίσης το άλλο που θέλω να ρωτήσω, Γιώργο, είναι εύκολο 5 μέρες πριν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου να πεις σε παίχτες όπως είναι ο Γιώχανσον, ο Ινσούα, ο άλλος ο Μουνιέ, πώς θα τους διώξεις. Έχουν συμβόλαια οι άνθρωποι. Δεν είναι μπακάλικο, είναι μπαίνεις και βγαίνεις. Πώς θα τους διώξεις, δεν μπορεί να πεις φύγετε. Αυτό... Καταρχήν του χρωστάς. Δεν είναι δουλειά του Ζουνίδη αυτή. Όχι, εγώ το λέω γενικώς. Όχι, ο Ζουνίδης δεν έχει να πει εκεί πέρα κάτι. Αλλά θέλω να πω αντί βλέποντας ότι η ομάδα κάνει μία νίκη, αρχίζει σιγά σιγά να ρολάρει. Σιγά σιγά. Αντί να πεις ότι εντάξει, κατεβάζεις το budget στα 6 εκατομμύρια, το διατηρείς εκεί και βλέπεις ότι με τον Ζουνίδη και με ένα συμπαγέ σύνολο, εγώ σου λέω θεωρητικά, έτσι, θεωρητικά, η ομάδα μπορεί να βγει Ευρώπη. Μπορεί να φτάσει. Δεν ξέρω αν θα, από τα χρέη που θα έχει, αν θα μπορεί να παίξει στην Ευρώπη, αλλά μαθηματικά και αγωνιστικά, γιατί δεν έχει άλλες υπερομάδες μέχρι τον Πανιόνιο που. Όπως είναι τώρα δεν μπορεί. Μπράβο, ναι, τώρα δεν μπορεί. Αλλά μέχρι την Κυριακή που υπήρχε ένα πλάνο να φύγει, ας πούμε, όπως ο Μολέδο, ο Χούλτ, όλοι αυτοί, εντάξει. Ο Βιαφάνιες, ο Κουλιμπαλί. Ναι, εντάξει, ναι, να πάρει ακόμα να υπέρει, να σου πω, Γιώργο, και α πάει ο Χούλτ και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, αρκεί να πάρει κάποια χρήματα γιατί του χρωστά και τώρα 6 του μήνα θα σκάσουν οι άλλες προσφυγές που πήρε αναβολή. Δηλαδή, αντί να προστατεύσει την ομάδα και το καλοκαίρι να βρεθεί ένα επενδυτή, κάποιο, κάτι να γίνει, να την αναλάβει, έχοντας όμως μία βάση, έχοντας κάποιους παίχτες εκεί και έχοντας διατηρήσει ένα κορμό, μικρό κορμό όπως θες πες το, εσύ θες να την καταστρέψεις. Δεν θα βάλεις τα 20χρονα να πάνε να παίξουν πού? Στο Καραϊσκάκι να φάμε 10 γκολ. Τώρα σήμερα ο Γιαννακόπουλος και καλά το κάνει. Μπράβο, το είπε στα παιδιά, στα κορίτσια της ομάδας μπάσκετ να πάνε να δουν στις 29 του μήνα πότε παίζουν με τον Ολυμπιακό να πάνε να δουν το παιχνίδι. Πόσα εσύ πιστεύεις αν κατεβεί η K20, γιατί άμα φύγουν όλοι αυτοί, που δεν μπορούν να φύγουν, εγώ πιστεύω, θα φάμε 10 γκολ εκεί πέρα. Θα πάμε στο άκρο, θα φάμε άλλα 10. Άκου να σου πω. Γιατί δηλαδή αυτή την απαξίωση, γιατί θέλει να. Αυτή η αλλαγή με πιτσιρικάδες. Ναι. Θα την κάνεις όταν δεν κάνεις πρωταθλητισμό. Μπράβο, και θα τους βάζεις σιγά σιγά. Αλλά πρέπει να έχεις τα νέα να βγεις και να βγεις και να πεις, κύριοι, εμείς το πρωτάθλημα το ξεχνάμε. Το κύπελλο το ξεχνάμε, την Ευρώπη την ξεχνάμε, πάμε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα. Και το κάνεις αυτό στην αρχή της περίοδου. Δηλαδή το κάνεις Ιούνιο. Βέβαια. Όχι τώρα. Και το βασικό ποιο είναι ότι όντως αυτοί οι παίχτες που έχουν συμβόλαια θα τους διώξεις και θα τους χρωστάς από πάνω. Δεν γίνεται να πεις του Μουνιέ φύγε γιατί θέλω να μειώσω το μπάτζετ αφού του χρωστάς τον ανθρώπου. Δεν μπορείς να πεις στο Γιώχανσον, στο Ινσούα, σε όλους αυτούς τους παίχτες. Πώς θα τους διώξεις. Δεν είναι εδώ δηλαδή ο ένας μπαίνει, ο άλλος βγαίνει. Και είπε και το καλό, και είπε και το άλλο, ότι εδώ λέει κοντέψαμε να διώξουμε κάποιον ο οποίος είναι τραυματίας. Άλλο. Δηλαδή ξεφτυλιζόμαστε τελείως δηλαδή. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ, δε. Σε χαιρετώ, Γιώργο. Μακάρι να βάλει ο Θεός το χέρι του, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες για την ομάδα μας. Καλή συνέχεια. Όχι, έρχονται, είναι δύσκολες. Ακόμα δεν τις έχουμε δει. Έγινε, για χαρά. Για χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο. Ναι. Από τη μια λοιπόν χθες στο Καραϊσκάκι.
Εγώ είχα τον Καρεμπέ τον Κοβάσεβιτς και τον Εστεμπάν Καμπιάσο για χάρη μου, και από την άλλη να πούμε είχαν τον Δημητριάδη, ο οποίος προσπαθούσε να είναι όσο πιο δυνατόν περισσότερο γίνεται προκλητικός. Από τη μια λοιπόν χαρκετιζόσατε ο Κυρσάπας με τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο και ο Δημάτος ο Ανδρέας με τον Κώστα τον Καραπαπά, και από την άλλη ο Δημητριάδης προσπαθούσε να προκαλέσει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν του πέρασε. Στο τέλος του αγώνα οι παίκτες μεταξύ τους άφησαν κατά μέρος κάθε τι που είχαν μέσα στο παιχνίδι, χαιρετήθηκαν, αγκαλιάστηκαν, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία εικόνα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή δεν μα νοιάζει τι κάνει τώρα να πούμε ο Μαρινάκης με τον Μελισσανίδη, έτσι έλεγαν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ένα αυτό. Δύο, να χαιρετήσω, γιατί καιρό το έχω στο μυαλό μου και όλο το ξεχνάω, τον αγιψιό μου από Αγγλία, τον Αργύρη που μας ακούει ανελιπώς, τον Μανώλη τον Βροντάκη στη μακρινή Αυστραλία, τον Ολυμπιακάρα, ο οποίος έχει και στο αυτοκίνητό του το σήμα του Ολυμπιακού και κυκλοφορεί. Δηλαδή, με συγχωρείς, άμα ο Μανώλης, μισό λεπτό. Στο αυτοκίνητό σου το σήμα της ΑΕΚ, ας πούμε, και αν κυκλοφορούν στην Αθήνα. Δεν μου λες κάτι, ας την πειθείς εμένα. Δεν μου λες κάτι, ο Βροντάκης είναι φίλος σου. Ο Βροντάκης. Ναι. Πού είναι στην Αυστραλία, είναι φίλος σου. Δεν είναι, κάτι άλλο με συνδέει μαζί του, εν πάση περιπτώσει. Κάτι συνδέει. Δηλαδή, αν ήταν Παναθηναϊκός, θα του δώσουν χαιρετίσματα, όχι. Βεβαίως και αν το στέλνω. Γιατί αν μην το στέλνω. Μπράβο. Λοιπόν, λέω φαγιά, φαντάζω. Γελάζει. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο, Γιώργο. Την Κυριακή ο ακρίβος που παίζει στην Τρίπολη να είναι προσεκτικός περισσότερο από όσο ήταν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άρχισε τώρα τα νοικοπουλίστικα. Άρχισε τα νοικοπουλίστικα τώρα. Λοιπόν, γιατί με ρε μπαγάσα. Άρχισε τα νοικοπουλίστικα. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν, ο κύριος ακρίβος, ο ένας πλαϊνός που παίζει με Πραξιτέλη κάτω στην Τρίπολη την Κυριακή, να είναι περισσότερο προσεκτικός από όσο ήταν στο παιχνίδι Ολυμπιακό ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Ξέρει αυτός στο ένα offside που είχε καρφώσει τη σημαία στο χεράκι του και στο άλλο που την είχε σηκώσει αντιθέτως. Λοιπόν, ας είναι προσεκτικός την Κυριακή. Ναι. Τώρα, από εκεί και ύστερα, θέλω να πω κάτι άλλο για τους φίλους τους παοκτζίδες. Ας είναι και αυτοί λίγο προσεκτικοί την Κυριακή στα Ρήνιο. Αυτά τα ολίγα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά. Και ο άλλος μου γράφει, Γιουργάρα, πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, κύπελλο Ολυμπιακός, στο Τσουλού η ΑΕΚ και όλοι βολεύονται τυχαίο. Έλα φίλε. Να Γιώργο. Έλα πάμε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Γιώργος από Άγιο Δημήτριο, Πανιώνιος. Έλα Πανιώνιο. Ενημερωτικά να σου πω σε δεν είδα το παιχνίδι, είδα αποσπασματικά κάποιες φάσεις, δεν μου άρεσε. Γιώργο, δεν μου άρεσε. Και τώρα γυρνάω τη δουλειά και σε παίρνω. Αλλά ήταν πολύ ωραίο το γκολ. Αμπράβο. Αν έχει προσέξει κάτι, Γιώργο, τα γκολ που βάζει ο Πανιώνιος τον τελευταίο καιρό είναι μεν λίγα, αλλά είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Το χθεσινό ήταν με μυρογνωμόνιο. Βέσει του Αδρινίου το γκολ. Που ήταν και η μοναδική φάση που κάναμε, βέβαια. Ναι. Θέλω να σου πω ότι σε ακούω πάρα πολλά χρόνια από Sprint FM και πρέπει να είμαι από αυτούς που θυμάμαι την πρώτη φορά που σ' άκουσα να βγει στο ραδιόφωνο. Πρέπει να ήταν Σαββατοκύριακο μεσημέρι απόγευμα που δεν έκανε συχνά τέτοιες ώρες και εκπομπή τότε γιατί ήσουν βραδινός. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχω εντυπωσιαστεί αρκετά σε Γεωργίου. Και έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Πάμε παρακάτω, το προσπερνάμε, καλή δύναμη για όλα. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω δεν είμαι κάφρος. Για συνέχισε. Ακού. Ναι, συνέχισε. Λοιπόν, εμείς σαν Πανιώνι φέτος έχουμε μια ευκαιρία να τις τελευταίες αγωνιστικές, δηλαδή να κερδίσουμε κάτι πίσω. Υπάρχει μια ομάδα στην Ελλάδα η οποία έχει κάνει σύνθημα ότι μας έχει ρίξει την πίτα εθνική. Δεν χρειάζεται να πούμε πια. Όχι, πες την. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος, ούτε θέλω εγώ να δυναμητήσω την ατμόσφαιρα. Έχουμε αυτό το σύνθημα εμείς Ισπανίων το έχουμε μεταλλάξει λίγο. Και έχουμε την ευκαιρία να το τραγουδάμε τις τελευταίες αγωνιστικές πρωταθλήματος. Είναι άδικο, ρε Γιώργο, να θέλουμε εμείς αυτή την ομάδα να τη δούμε στη Β' Εθνική. Και δεν τα έχουμε μόνο με αυτή την ομάδα εμείς, γιατί οι Ισπανιώνες είναι φιλοολυμπιακούς, αντιέξεις και αντιπαναθηναϊκούς. Οι σκαφιάδες Ισπανιώνοι που δεν δώσανε το γήπεδο στην ΑΕΚ τότε, καλός ή κακός,
Πριν λίγα χρόνια δεν το είχαν δώσει στον Ολυμπιακό και πήγε σε τη Ριζούπολη. Η φιλοολυμπιακή Πανιόνι. Πάμε, σε ακούω κι εγώ. Σε πήρα μονότερμα, είναι και η πρώτη φορά που πιέζει. Πριν από κάμποσα χρόνια, τελευταίο μας πρωταθλήματος ήταν Πανιόνιος Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας και με ισοπαλία είχε σωθεί. Τελευταίο μας πρωταθλήματος. Ναι. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη και ο Πανιόνιος τον κερδίζει 1-0 και το ρίχνει. Τι να βγω να πω εγώ. Ρε Πανιόνιε, δεν τρέπεσαι λίγο, έδειξε τη Σμύρνη, έδειξε, δεν τρέπεσαι. Δεν λέγονται αυτά. Ρε Γιώργο, μήπως το πεις, είσαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι. Ήμουν μέσα στο γήπεδο. Με την περίπτωση του Ατρομήτου. Όχι, δεν μιλάει για τώρα, μιλάει για πιο παλιά. Μιλάει για πιο παλιά. Δεν ασχολούμαι με τα μέρη σου, ο Πανιόνιος. Έπαιξε μπάλα και έπαιξε, τελείωσε. Ας ήμουν εγώ καλύτερος να μην έχανα. Αυτό το λέω εγώ για την περίπτωση της Λάρισας. Εμείς οι Πανιόνιοι δεν πρέπει να τα έχουμε με τη Λάρισα τότε που πέσαμε. Όταν πήγαμε σε μιλημένο υποτίθεται παιχνίδι και φάγαμε 4 γκολ. Δεν μας έφεγε η Λάρισα. Να πεις μετά να κερδίσει η Λάρισα. Γιατί περίμενα να σου δώσει το παιχνίδι. Ο Αθηναϊκός όμως μπορεί να μας έφεγε που μια άλλη ομάδα τον έβαλε να χάσει από την Τζάντη. Με τη Λάρισα εμείς οι Πανιόνιοι δεν πρέπει να τα έχουμε που μας νίκησε. Τώρα σε αυτό που λες, αν είχε γίνει έτσι, για μένα ήταν λάθος. Να σου κάνω μια άλλη να ξεφύγω. Να ξεφύγω από αυτό. Πάμε. Τώρα, η βλέπεις της ομάδας όπως τη ζήσεις από κοντά. Είναι στο πρωτάθλημα ή στο κύπελο. Εγώ πιστεύω στο δεύτερο. Ρε Γιώργο, θα έπρεπε να είναι στο κύπελο για μένα. Έτσι πάει. Για μένα θα έπρεπε να είναι στο κύπελο. Γιατί όπως και να το κάνεις, το κύπελο για μένα σημαίνει κάτι. Τώρα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ δεν νομίζω ότι σημαίνει και κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι σε... πόσο λέω. Ναι, νομίζω ότι σε διπλούς αγώνες μπορεί να φτάσει τελικό. Έχει τη δυνατότητα σαν ομάδα. Αν μια κλήρωση καλή να γίνει, Γιώργο, ναι, γίνεται. Έχει τη δυνατότητα σαν ομάδα να το κάνει. Έτσι, γίνεται με μια καλή κλήρωση. Είδαμε που λες και εσύ. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Να έχω καλά, Γιώργο, χάρηκα. Για καλά, και εγώ δεν μ' για καλά. Και ένα φίλο τη ΣΑΕΚ που γράφει, Γιώργο, λέει, όταν μπαίνει στο Καραϊσκάκι και κάνει μισή ώρα να αλλάξει τέταρτη πάσα, μόνο για πρωτάθλημα δεν πα. Εγώ είμαι εξή. Αλλά χθες είχαμε πάλι τα μάτια μας στα χάλια. 2-0 έπρεπε να είμαστε στο ημίχρονο. Αλλά το θέμα χθες είναι ότι ο Μανόλο κοίμησε και τον άλλον, τον Γκαρσία. 90 λεπτά χωρίς ασαριφάρντ και με κάτι αλλαγές αστείες. Γεια σου ρε Μανόλο, μένταλιστ, γεια σου και σένα ρε Γκαρσία με τις αλλαγές σου. Έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Πάμε. Ναι. Μπίσα, με ακούτε. Ναι. Πρώτη φορά που είμαι στην εκπομπή σας. Ήμουν Πετραλωνίτης. Ναι, βεβαίως, πλατεία Κύλης κτλ. Τέλος πάντων, θέλω να πω μόνο για την εκπομπή. Είναι καλό να πούμε ένα συλληπιτήριο στο παιδάκι το αθλητή που χάλασε, που πέσανε, που χτύπησε στα χιόνια. Το Real FM το αναφέρει στις ειδήσεις. Ναι. Είναι αθλητική εκπομπή. Και δεύτερον, θέλω να πω για έναν παίκτη. Μου κερδίζατε, σας ακούω κάθε μέρα φυσικά, 4 με 6, γιατί πάω το παιδί μου, είναι αθλήτρια σε μια μεγάλη ομάδα και ακούμε μέσα, σας ακούμε και θα σας. Τι άθλημα? Βόλεϊ. Μάλιστα. Κόρη. Πού, στον Έολο? Όχι, στον Ολυμπιακό. Α. Τέλος πάντων, θέλω να πω μόνο μια κουβέντα. Ότι έχω ένα παιδί, το οποίο είναι, ο Μπέκεμπάουερ, σας άρεσε? Βέβαια. Όμορφα. Ένα παιδί που δεν κοιτάζει την μπάλα και κοιτάζει μόνο ψηλά και έχει την μπάλα κολλημένη στα πόδια και είναι back, center back, κεντρικό, αμυντικό, είναι καλό. Αυτό είναι γιο σου? Όχι. Απλά έπαιζε στον Άγιαξ κάτω στον Ταύρο, έφυγε, πήγε στον Πύργο στο Δημόπουλο, το ζητήσανε τρεις ομάδες όταν ήταν στον Άγιαξ στα τουρνά ή ο Άγιαξ έχει έρθει σε τουρνά στο Λουτράκι. Και η Ίντερ δεν τον έδωσε η αδελφή μου. Αυτή τη στιγμή είναι 23 χρονών το παλικάρι. Παίζει στο τοπικό πρωτάθλημα και νομίζω ότι πάει χαμένος. Τι θες, κάτι τι για θες, τα Πετράλωνα. Τι θες παίζει? Κεντρικός αμυντικός. Είναι εδώ στην Αθήνα τώρα? Όχι, είναι στο Πύργο. Είναι στον Άφοβο Βροχίτσας παίζει. Αλλά έχει χαλάσει μεταγραφές και στην Άλβα Αθηνική γιατί ήθελε να σπουδάσει. Κοίταξε αυτό το κομμάτι περισσότερο. Τώρα τελείωσε. Αλλά είναι 23 χρονών.
έχει περιθώρια. Όχι, δεν το πάλι κα... για, όχι, με, για μεγάλη καριέρα, όχι. Πέταξε το πουλάκι. Yeah. Μάλιστα. Έχει πετάξει το πουλάκι. Αυτό λέγαμε και εμείς. Βέβαια. Ναι, ναι. Εγώ το μίλησα για τα πετράλωνα, έτσι, όταν δοκιμαστικό το πουλάκι. Όποτε θέλει να έρθει ένα βράδυ 7 η ώρα στο ρουφ, κάτω να δοκιμαστεί. Στο ρουφ, ναι. Ναι. Όποτε θέλει. Ναι. Έγινε, ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είστε καλά. Πρέπει να πάμε ειδήσεις. Σε λίγο okay, μαζί. Γεια καλά. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Γιώργος από Σύρο. Πανιώνιος. Και μια και τυχαίνει αυτές τις μέρες να είμαι Αθήνα, πήγα χθες στο γήπεδο. Ναι. Το ερώτημά μου, μάλλον θα ήθελα το σχολιασμό σου στο εξής ερώτημα. Εάν αυτό το γκολ που έβαλε χθες ο Πανιώνιος έμπαινε στην ανάλατη σούπα που είδαμε στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, πόσες μέρες θα γράφανε για την κολάρα και την κολάρα και την κολάρα. Θα παραμιλάγανε ένθεν και ένθεν γονιπετός. Α, μπράβο, εντάξει. Εγώ το είπα προηγουμένως, ήταν τολμερό γκολ. Ήτανε δύο πάσεις στον αέρα, η μπάλα, φοβερή εκτέλεση. Ήτανε τρομερό γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Ναι. Έτσι. Και θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να προβάλλονται, διότι μόνο έτσι όλες οι υπόλοιπες ομάδες πλην των αυτοαποκαλουμένων μεγάλων πλουσίων όμως θα μπορέσουν να αντλήσουν φιλάθλους για να γίνει και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Διότι μόνο έτσι νομίζω ότι μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό. Βέβαια έχουμε τους τέσσερις πλούσιους οι οποίοι θεωρούν ότι μόνο αυτοί μπορούν να παίρνουν πρωταθλήματα και κύπελλα. Ναι, θέλεις τώρα να πεις, για το ερώτημα τώρα να πεις τρεις, όχι τέσσερις, τρεις. Ορίστε. Τρεις πλούσιους. Ο τέταρτος είναι αντίο. Καλά, θα ξαναπλουτίνει. Τα ξέρουμε. Αυτά τα έχουμε δει, εντάξει. Κατά καιρούς έχουν συμβεί και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι. Το ίδιο θα γίνει και με τον ΠΑΟΚ, θα γίνει και με τον Παναθηναϊκό τώρα. Σιγά. Τι πρόκειται να τον αφήσουνε, ναι. Αφού η Νόβα βάζει βέτο ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει οπωσδήποτε στο πρωτάθλημα, ναι ή όχι. Δεν είναι. Δεν πρέπει να παίζει. Κοίταξε, το πρωτάθλημα έχει κάποιους κανόνες. Εάν δεν τους στηρεί, γιατί πρέπει να παίζει. Αν είναι έτσι, να κάνουμε ένα κλειστό πρωτάθλημα που θα παίζουν συγκεκριμένες ομάδες και να μην υπάρχουν υποβάσεις. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει χρόνια και χωρίς να χρωστάνε οι ομάδες. Να παίζουν μεταξύ τους να τελειώνουμε. Εντάξει. Άλλο αυτό. Εγώ εκείνο που ήθελα να μου επιτρέψεις να απαντήσω στην ερώτηση που έκανε στο Συμπανιόνιο τον προηγούμενο, αν προτιμάμε πρωτάθλημα ή κύπελο, θα έλεγα βλέποντας και κάνοντας. Διότι θεωρώ ότι... Όταν λέμε, μισό λεπτό, είναι... για να είμαστε εξηγημένοι και να μην παρεξηγηθείς. Ναι. Ναι, για να μην παρεξηγηθείς από τον κόσμο. Όταν λες, αν προτιμάμε πρωτάθλημα ή κύπελο, όταν λες πρωτάθλημα εννοείς Ευρώπη. Δεν είναι να πάρεις το πρωτάθλημα, έτσι. Την πέμπτη θέση εννοώ. Μπράβο, γιατί μπορεί να πει ο άλλος, μα τι μας λέει το ας πάει πρωτάθλημα. Αν μάθηνες να ολοκληρώσω... Θα σου έλεγα ότι θεωρώ ότι από την πέμπτη θέση και κάτω που πέμπτη είμαστε εμείς δεν υπάρχουν καλύτερες ομάδες από τον Πανιώνιο. Άντε κάποιες να είναι ισοδύναμες, είναι λίγο αμφίροπα τα πράγματα εκεί πέρα. Μάλιστα. Καταλαβες. Αυτό εννοώ λέγοντας πρωτάθλημα. Αν περάσουμε τη Λαμία και προκύψει και μια καλή κλήρωση, μπορεί να αφοσιωθούμε στο κύπελο. Ποια κλήρωση θα είναι καλή μετά? Κοίταξε, από τα προημιτελικά, από την τετράδα του πρωταθλήματος την πρώτη, θα φύγουν οι δύο μάνι-μάνι. Ναι. Έτσι. Οπότε θα μείνουν άλλοι δύο. Θα είναι ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ. Ναι. Έτσι, και ο ΠΑΟΚ είναι Ατρόμητος. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει 2-0, δύσκολο να συμβεί. Όχι, εγώ άλλο λέω. Ότι από την τετράδα την πρώτη του πρωταθλήματος θα φύγουν δύο οπωσδήποτε. Ποιον προτιμάς από τους τρεις που βλέπουν? Δεν είναι θέμα προτίμησης. Ποιον λες εύκολο? Εύκολη κλήρωση. Είπα μια καλή κλήρωση. Ποια είναι για σένα η καλή? Η καλή κλήρωση θα είναι οι δύο από τους τέσσερις πρώτους που θα βγουν να παίξουν μεταξύ τους και ο Πανιώνιος αν περάσει. Επαναλαμβάνω, αν περάσει, με πας Γιάννη Λάρισα. Αυτή δεν είναι καλή κλήρωση. Μάλιστα. Έτσι. Σωστό. Αυτό εννοώ, τίποτα άλλο. Αν καλό θα είναι να πάει ο Πανιώνιος στο τελικό, αν φτάσει στο τελικό, με μια ομάδα που θα βγει Ευρώπη.
Έτσι δεν είναι. Ούτως ώστε να βγει ως φιναλίστ. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ για πολύ. Καλά. Για πάμε στο επόμενο. Έλα. Καλησπέρα Γιώργο Βασίλη σήμερα. Καλώς ο Μπίλι Τζο Ρόγερ. Λέγε. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, εάν ο Γκαρθία έβαζε μέσα τον Ανσαριφάτ, δεν θα ήμασταν πιο αποτελεσματικοί. Οπωσδήποτε. Άρα το πρώτο λάθος του Γκαρθία στην καριέρα του. Αρχίζω να θυμάμαι τον Λεμονί. Για το Σεμπά, τι λέει για το Σεμπά. Καλώς. Άκουσε Μινελί και αφήσει το γήπεδο. Δεν ήταν και ο καλύτερος. Α, ήταν καλός όμως. Κατά τη γνώμη μου καλός, ναι. Μάλιστα. Όχι τα καλύτερά του, αλλά καλός. Ο Μυραλάς δεν έχει βρει ακόμα το περπάτημά του. Έκανε μια ενέργεια εκεί που έδωσε την παλιά στο Φορτούνι και μετά χάθηκε η παλιά, ξαφανιζόλ. Ναι. Δεν το είδα το παιχνίδι, το άκουσα από το ραδιόφωνο. Γι' αυτό. Γι' αυτό σε ρωτάω για τον Ανσαριφάτ. Εντάξει, σίγουρα. Τι δουλειά έχει ο Ρούμπιν Ανσαριφάτ. Έχει καμιά δουλειά. Έγινε, σε ευχαριστώ. Ξεχάσαμε ένα άλλο γεγονός. Το θυμίζω εδώ πέρα να στείλουμε μήνυμα. Δεν έχουν ποτέ δυνατόν. Έχασε η Ρεάλ. Από ποιον? Από το Σιώβα. Έλα, φίλε. Γιώργο. Πάμε. Καλησπέρα. Ο Τάκης από Κερατσίνη είμαι. Γεια σου, Τάκη. Σήμερα τα έχουν οι Πανιόνιοι. Γι' αυτό σε παρακολουθώ. Λοιπόν, ανάθεμα τη βλογιά υπό Κατσαντώνης που σκοτώθηκε ο Αλέξανδρος Ωνάσης. Τι Ολυμπιακός και τι Πανιόνιος θα ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Την πόναγε ο Αλέξανδρος, ήταν Ελληνάρα 100%. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σου πω, πρέπει να λέτε για τον Πανιόνιο κάτι, διότι από τις ακαδημίες του και ξένους με σκάουντερ που έχει και τους κάνουν παίχτες, έχουμε φλωμώσει αυτή τη στιγμή όλη την Ελλάδα με ποδοσφαιριστές. Θες να τα αρτιμήσω, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται. Είναι μια πολύ ωραία δεξαμενή ο Πανιόνιος. Γιατί δεν τα λέτε ρε Γιώργα. Έλα που δεν τα λέμε, έλα που δεν τα λέμε. Έλα τώρα. Εσείς κάθε φορά να λέμε το ίδιο πράγμα για να ικανοποιήσει. Πώς, αν. Θες να το λέμε συνέχεια για να ικανοποιήσει. Το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Μπορεί να μην σε παίρνω κάθε μέρα. Το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Από Αριστοδίδη, Σαλαμπάκο, Αναστόπουλο, Μαύρο. Σε παρακολουθώ κάθε τόσο. Τελευταία και τελειώνω. Αν υπήρχαν τηλεοράσει στην εποχή του Θανάση Σαραβάκου, του πατέρα του Δημήτρη Σαραβάκου, που παίζανε σε γήπεδα με χώμα και χαλίκι και με κάτι μπάλες με σκουλίκι μεγάλες, τις πρόλαβες. Με το κορδόνι. Με το κορδόνι. Πελέ, το λέω, δεν είμαι μουρλός, Πελέ, Μαραντόνα, Μέση, θα οχρούσανε μπροστά που ήταν 1,50. Δεν τον πρόλαβες και ούτε κασέτες υπάρχουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Την υπομονή να μ' ακούσεις. Για χαρά, φίλε μου. Έλα. Για χαρά. Έλα, πάμε. Αμπέμπε Λελέκουα. Χθες ήμουνα στο γήπεδο. Άκουσα τον προηγούμενο που έλεγε για το Σεμπά ότι ήταν καλός. Άμα αυτό είναι το καλό. Εντάξει, εντάξει, μην πιάνεσαι, μου δεν καταλαβαίνω. Ρε Γιώργο, επειδή το έχεις πει και εσύ πολλές φορές. Ειλικρινά. Τι χρωστάνε, τι υποχρέωση χρωστάνε στο μάνατζερ του Σεμπά. Και παίζει αυτός ο παίκτης. Ασχολείσαι με το ερασιτεχνικό. Πόσοι υπάρχουν στο ερασιτεχνικό παίχτες καλύτεροι από το Σεμπά. Εσύ σε μια δόση στο πρώτο ημίχρονο. Στο δέσμα, μάλλον στο πρώτο. Στο πρώτο. Κατεβαίνει από αριστερά, περνάει σε ταχύτητα τον Γκάλο, έχει όλη την ευχαίρεια να γυρίσει την μπάλα προς το τέρμα και το βάει μια τραβέρσα που έλεγε παλιά ο Φόσκολος και η μπάλα πήγε στα Μάτριξ. Αυτό ήταν μπροστά. Ωραία σέντρα. Αυτό ήταν μπροστά. Δηλαδή και λες, η ομάδα είναι τεφορμέ, δεν έχει ρόστερ, δεν είναι οκ, okay, σεβαστό. Ο Σεμπά γιατί παίζει ρε. Ειλικρινά. Είναι η μανατζαρέη αυτό που λες που κάνω κουμάντο. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, για ποιο λόγο να είναι μέσα αυτός ο παίκτης. Από την ομάδα σου. Από το Γάλλο, από δεν ξέρω, από τη Β' Εθνική, από τη Γάμα. Πόσοι παίκτες είναι καλύτεροι από το Σεμπά. Εγώ πιστεύω πολύ. Παιδάκια Έλληνες εδώ, 18, 20, 22. Δεν συμφωνείς. Τα βλέπω κάτι Κυριακή. Τα μπράκια σου. Αλλά η μανατζαρέη κάνω κουμάντο. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω πάντως και μπροστά η ομάδα.
αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο να βάλει την μπάλα στο πλεχτό. Έναν άνθρωπο. Έλειπε πολύ ο Σαριφάτ, μιλάμε τώρα. Ναι, τίποτα, δεν τίποτα. Μπροστά τίποτα. Και δύο φορές που βγήκε ο Φορτούνης μόνος του, με χώρο στο κέντρο, να το πω έτσι, δεν είχε βγάλει την μπάλα, δεν ήταν κανένα μπροστά. Και κάτι τελευταίο για τη διαιτησία που ίσως πειράξει κάποιους Ολυμπιακούς, γιατί ο Ολυμπιακός είναι. Η ΑΕΚ χθες, όχι ότι έχει παίξει η διαιτησία κατά τον ρόλο, προς Θεού είναι τα σφυρίγματα, τα λιμάτα σφυρίγματα τα πήρε η ΑΕΚ. Και αυτό τους πειράζει τους Ολυμπιακούς. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε μάθει να τα πρώτα εμείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Έχει δίκιο, χαρά. Κατάλαβα, έλεγε. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασιμούλα. Ήμουνα τυχερός, άτυχος. Βρέθηκα χθες στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο. Α, πήγες στο μάτς. Βέβαια, βέβαια. Ξέρεις τη σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Θέλω με προσοχή να με παρακολουθήσεις, σε παρακαλώ, και φίλαθλοι. Εάν αυτό που συνέβη χτες και που έχει συμβεί άλλες πέντε φορές. Το είπα και στην αρχή. Φέτος σε έχουν ξεπατώσει. Όλη η εκπομπή θα ήταν και όλη μια εβδομάδα θα λέγανε γι' αυτό. Θυμίζω, με Λάρισα, διαιτητής Πάτρας, ακυρώνει γκολ του Ριζβάνη. Με ΠΑΟΚ πρωτάθλημα Παπαπέτρου, δίνει πέναλτι ανύπαρκτο και κόβει με οφσάιντ τον Τικινή στο 1-0 που κερδίζει ο Ατρόμητος. Κουλαχασάν εχθές Λάισμαν, διεθνής από το 2015. Θα σου πω γιατί σου αναφέρω. Παναθηναϊκός, Μάνταλος και ο Αρετόπουλος με τον Πανετολικό. Και οι πέντε αυτοί, και οι τέσσερις αυτοί διαιτητές και Λάισμαν έχουν τιμωρηθεί όλοι. Όλοι με τιμωρία. Λέει αυτό τίποτα. Θέλω να ακούσω αυτό το λαλίστατο, το διευθυντή επικοινωνίας του κυρίου του ΠΑΟΚ, τον κύριο Κυριάκο ή τον άλλον, τον γιο του Σαββίδη, να βγει και να μας πει αυτά που λέει στον Ολυμπιακό όταν τον αδικούν. Τι έχει να μας πει. Αλλά δεν έχει ευθύνη μόνο ο ΠΑΟΚ, έχει ευθύνη και ο Ατρόμητος για τις συμφωνίες αυτές που έχει κάνει, να μην πέσουν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή, με συγχωρείς, αυτή η αλητεία θα την πω, με αυτό τον μπακ το δεξί του ΠΑΟΚ, η ασυλία που έχει ο Μάτος, πότε θα τερματιστεί, ρε παιδιά? Δίνει κίτρινη κάρτα στον Κυβρακίδη και δίνει κλωτσά στον Τικινή μπροστά πριν φάει τη δεύτερη ο Μάτος και δεν του δείχνει τίποτα. Πού θα πάει, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα? Πού θα πάει, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Και ξέρεις το άσχημο ποιο είναι? Αδίκησε τον Ατρόμητο, ζήταγε στο ημίχρονο συγγνώμη. Μετά, αν είδε στο παιχνίδι, γινόντουσαν φάουλ εις βάρος του Ατρομήτου και δεν τα σφύραγε. Το άφηνε για να διορθώσει τάχα με το λάθος. Και διαμαρτυρόντουσαν με το δίκιο του συμπαοξίδες. Κλωτσές, μπουνιές, αυτά. Τώρα ακούω και κάτι άλλο συμπερίσει, γι' αυτό σου λέω, ρίχνω ευθύνη και στον ΠΑΟΚ. Ένας καλός παίκτης του Ατρομήτου εχθές ήταν ο Μάνσον. Τον λιγουρεύεται τώρα, λέει, για ένα εκατομμύριο. Τι θα γίνει δηλαδή, θα δίνουμε εμείς τον ΠΑΟΚ και θα παίζει με τον ΠΑΟΚ ο παίκτης? Και αυτούς που δίνει ο ΠΑΟΚ στον Ατρόμητο δεν θα παίζουνε? Δεν σου κάνουνε, τους έδιωξες. Αφού δεν τους φοβάσαι, γιατί τους αφήνει να παίξουνε? Συμφωνία κυρίων. Ποια συμφωνία κυρίων, ρε Γιώργο? Ο Ατρόμητος, πάντως, να ξέρεις, ζήτησε διαγραφή του Κουλαχασάν. Το ξέρω, το ξέρω, το είπαμε. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν, λέει, είναι ντροπή. Και πάντως, αν θέλεις, μπες μέσα στα social media, Γιώργο, και άλλοι αγαπημένοι φίλοι και ακροατές που ασχολούνται με αυτά, να δουν μια πολύ ωραία φωτογραφία για να δεις πώς αλλάζουν τα κόζια. Κοπή πίτα ΕΠΟ. Αγκαλιά, φωτογραφία. Γραμμένος Μητρόπουλος. Ακούω. Μα τι λες τώρα, εδώ έγινε, έκοψη πίτα η Εψανά, ναι, στην Ανατολική Αττική. Ναι. Το ίδιο σκηνικό. Δηλαδή. Άκου να σου πω κάτι άλλο. Έλα αύριο στην πίτα της Έψα. Αύριο κόβει την πίτα η Ένωση Αθηνών. Μάλιστα. Στο ξενοδοχείο Δημητρίου. Α, ο Δημητρίου είναι, ναι. Λοιπόν, σε ξενοδοχείο. Εδώ στην πλατεία Καραϊσκάκη. Μάλιστα, Στάνλι. Όχι, στο απέναντι. Α, στο απέναντι. Ουάντα, πώς λέει, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς λέει. Τέλος πάντων, κατάλαβα που λέει. Έλα εκεί να δεις όλο το σκηνικό. Όλο το αγκαλιά και φιλιά. Δηλαδή, από τη μια ρε Μητρόπουλε με τον Κόκαλ, μια με τον Μελισανίδη, μια με το Σαββίδη, όπου έχει δηλαδή μαρμίτα, ας πούμε, εκεί πέρα και κουραϊδεύουν εμάς τους φιλάθλους. Ξέρεις πόσοι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, δεν ξέρω, ο Θοδωρής αν βγήκε, γιατί δεν τον άκουσα από την αρχή την εκπομπή. Πόσοι φίλοι δεν πήγαν εχθές στον Ολυμπιακό? Πολλοί φίλοι μου. Αλλά αυτό με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τον φοβάται και το λέω ευθέως, τον Ατρόμητο, όσο δεν μπορεί να φανταστείς. Όσο δεν μπορεί να φανταστείς. Και τι να πρωτοθυμίσω, που τους αποκλείσαμε στο κύπελο, το 4-3 στο πρωτάθλημα, τι δηλαδή ξεφτύλα. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, ρε, θα σου πω, για χαρά. Έλα, φίλε.
καλησπέρα. Καλησπέρα. Μου θύμισε μου το Τζιγκρίσκι ελεύθερο τον πήρε η ΑΕΚ. Με τι προϋποθέσεις, γιατί δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν το θυμάμαι. Αν είναι κάποιος. Δεν το θυμάμαι πραγματικά. Πολύ καλός επίσης, παρόλη την αποχή και παρόλο που του λείπουν παιχνίδια, είναι ο Πιτσιρικάς ο Μπάγκας, ο τερματοφύλακας. Ναι, αυτή η απόκριση που έκανε ειδικά με το πόδι και οι άλλοι. Δύο και μετά από αυτήν. Ναι, η άλλη πήγε και πάνω του, αυτή με το πόδι του, άπλωσε η αστραπία. Ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί του λείπουν και πολλά παιχνίδια αυτού μου. Αυτό δεν είναι τραυματίας περίπου. Ξέρεις τι γίνεται εμάς τώρα. Ε? Αυτοί οι παίκτες τώρα που λες Μπάγκα δεν κάνουν διαφορά. Ο Τσιγκρίσκι το βλέπεις και χαίρεσαι, είναι καλά, το κάτι ξέρω. Άλλο. Γιώργο, τυχαίως θα έπαιζε στην Μπαρτσελόνα. Μισό λεπτό τώρα, δηλαδή, άμα δεν ήταν καλό θα παίζει στην Μπαρτσελόνα. Αλλά δεν ξέρω πώς τον έχει πάρει αυτό. Δανεικός είναι, αν ξέρει κάποιος φιλαθρός, κάποιος ένα άλλο. Γιώργο, κάτι άλλο και κλείνω. Αυτό που έγινε με την ταινία στην Νέα Σμύρνη να μην επιτραπεί σε κινηματογράφο να παιχθεί, είναι κατάπτυστο. Πρέπει να αναθεωρήσουν αυτή την άποψη. Ξέρεις για ποιο σου λέω τώρα, ναι. Έλα. Σ' ακούω, ναι. Μ' ακούς. Ναι. Ξέρεις το γεγονός, Το άκουσα, όχι το διάβασα, το άκουσα. Έχει την αντίληψη. Απηγόρευσαν και τρομοκρατούν ότι αυτή η ταινία δεν θα παιχτεί στο χώρο της Νέας Μήνης και σε κινηματογράφο. Είναι, δηλαδή, τι να πω, δηλαδή, δεν είναι. Έγινε, ρε. Έλα, Έλα. Ναι. Έλα, φίλε μου. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Συγγνώμη. Μιλάει. Έχει κάτι άλλο. Μισό λεπτό να χαμηλώσω. Ναι, ακούγομαι. Τώρα ναι. Γιώργο, μ' ακούς? Πολύ καλά σε ακούω. Συνέχισε. Με λίγα λόγια, λένε οι παοκτσίδες, πρωτάθλημα εμείς ή κανείς. Έτσι δεν λένε. Uh-huh. Η εισαγγελία τι κάνει? Παρακολουθεί τη συναυλία του Ιβάν Σαββίδη. Να επέμπει ο εισαγγελέας επειδή είπε πρωτάθλημα εμείς ή κανείς. Μα συνέχεια αυτοί βάζουν offside goal και τα μετράνε. Βάζουν άλλοι κανονικά goal, τα ακυρώνουν. Ξέρεις τι εννοούν οι παοκτσίδες όταν λένε ή εμείς ή κανείς. Εννοούν το σκυλάκι το κανείς. Καταλαβες. Λοιπόν, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είσαι φίλος μου και ότι με αγαπάς και σε ευχαριστώ που κάνεις ό,τι μπορείς για μένα. Είμαι ο Σκύπης Νικόλος, ο μάγος της Χαλάστρας. Ο μάγος της Χαλάστρας. Ναι, με θυμάσαι? Όχι. Πολλά χρόνια. Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα. 40 χρόνια ήσουν τότε. Πα. Έγινε καλά σα. Σε ευχαριστώ πολύ, βρε. Έγινε για καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Για καλά. Να σε καλά. Χρόνια πολλά. Έλα. Έλα, μάγε της Χαλάστρας. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί έχω μια πορεία. Μπορείς να εξηγήσεις το φαινόμενο να είσαι αφεντικό, να έχεις ένα μαγαζί και να διαφέρεσαι μόνο για τα έσοδά σου, το πώς θα πουλήσεις και όχι για τα έξοδά σου, να πληρώσεις? Εδώ δεν διαφέρει για τίποτα άλλο. Ωραία. Εξήγησέ μου λοιπόν, όλους αυτούς τους παίκτες που θέλει να πουλήσει λοιπόν η ομάδα, γιατί πρέπει τον τελευταίο λόγο να τον έχει αυτός, ενώ στα έξοδα κρύβεται δεν, πίσω δεν από έχει πού. Λόγο. Δεν έχει λόγο, ναι. Για τον Ουζουνίδη τι μαθαίνεις τελικά να παραιτηθεί, λες? Είχε βγει η διαφήμη πριν από τη στιγμή. Η φήμη βγήκε από σήμερα το πρωί για ναι. Τον λόγο ότι ο Αλαφούζο ζήτησε budget 2 εκατομμύρια ευρώ για την ομάδα. Ακριβώς. Λες και τα 2 εκατομμύρια ευρώ budget τα δίνει. Λες και τα δίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Όταν το ρώτησαν το μεσημέρι, αν συνέλευση, εάν είναι στον πάγκο την Κυριακή. Το Σάββατο. Ναι, λέει, δεν ξέρω, λέει, ρωτήστε άλλους. Έχουν πάρει τόσες αποφάσεις να πάρουν άλλη μία. Έτσι είναι αυτά. Τι να, έτσι όπως μας κατάντησαν, έτσι είναι αυτά. Εν τω μεταξύ το Σάββατο, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, γιατί παίζουμε και με την ομάδα σου, ότι είναι το πιο κρίσιμο μάτς για φέτος. Και τι εννοώ? Δεν φοβάμαι αν ο Παναθηναϊκός θα πέσει αγωνιστικά. Φοβάμαι όμως ότι ένα μείον 3 και ένα μείον 3, δηλαδή σύνολο μείον 6, δεν θα το γλιτώσει αργά ή γρήγορα. Το φιλί της ζωής μπορεί να του το δώσουν, γιατί με 3-3 πέφτει. Νοκάουτ και γεια σας. Αλλά το μείον 3 και το μείον 3, το μείον 6 δεν θα το γλιτώσει και θα είναι κοντά στον Απόλλωνα. Οπότε το Σάββατο... Δηλαδή βλέπεις ντου.
Ντου δεν βλέπω. Ντου δεν βλέπω σε καμία περίπτωση. Βλέπεις αφαίρεση βαθμών. Το αφαίρεση βαθμών βλέπω σίγουρα. Στο βάθος. Του τούνελ τη βλέπω. Τι γίνεται. Δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει ο Απόλλωνας. Γιατί ουσιαστικά τρεις είναι οι ομάδες τώρα που παίζουν εκεί γύρω. Είναι ο Απόλλωνας, είναι η Κέρκυρα, είναι και ο Πανετολικός. Τώρα παίζει ο Παναθηναϊκός το Σάββατο με τον Απόλλωνα και την άλλη εβδομάδα παίζει με τον Πανετολικό στη Λεωφόρο. Εάν ο Παναθηναϊκός τιμωρηθεί με μείον 6, γιατί μετά ξεκινάει τα δύσκολα μάτς. Με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Λάρισα έξω, Γιάννενα έξω. Τον βλέπω δύσκολα να παίρνει πόντους. Και αν έχει φάει το μείον 6, θα έχουμε δράματα. Και πού θέλω να καταλήξω. Μήπως τελικά οι διοικούντες εκεί στον ΠΑΟΚ αγοράζοντας με το ζόρι, γιατί με το ζόρι τους βλέπω, σκίζονται. Να πάρουν παίκτες του Παναθηναϊκού. Θέλουν να κλείσουν το στόμα του μικρού Σαββίδη που έβγαζε χολή μετά το 4-0, ώστε όταν έρθει στη Λεωφόρο, γιατί εκεί θα κρυφτεί το πρωτάθλημα, έτσι όπως φαίνεται. Στη Λεωφόρο, μήπως κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός και τα δώσει όλα και χάσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Μία εκτίμηση κάνω, μία σκέψη. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις. Πολύ μακρινό. Πολύ μακρινό εντός 2 μηνών όμως. Είναι πολύ μακρινό. Έχουν μεσολαμπήσει μάτς μέχρι τότε. Δεν νομίζω να χάσουν πουθενά άλλου βαθμούς. Δύσκολα να χάσει ο ΠΑΟΚ πάντως βαθμούς. Όχι, για τον Παναθηναϊκό λέω. Για τον Παναθηναϊκό το φοβάμαι το μείον 6 όσο δεν φοβόμουν ποτέ. Τώρα το φοβάμαι. Η αναβολή στην αναβολή δύσκολα να το γλιτώσει το μείον 6. Κοίταξε να δεις. Μέχρι το τέλος του μηνός είναι. Από την πρώτη μηνός αναβολής δεν υπάρχουν πια. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, και δύο πράγματα επιγραμματικά. Τελειώνοντας, δηλαδή να μην σου κρατάω τον χρόνο. Όσον αφορά το Παοξής που είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η ομάδα του είναι η πιο καθαρή ομάδα που υπάρχει. Να δει τον goal offside, θες του Πέλκα. Είναι πολύ καθαρό το goal. Μόνο δύο παίχτες μπροστά και τρία χέρια μπροστά. Γιατί αυτά τα goal τα βλέπαμε με τον Ολυμπιακό του Κόκαλη. Τέτοια goal. Και τελειώνοντας και τίποτα άλλο. Όσον αφορά, δεν ξέρω, δεν έχεις κάνει καθόλου σχόλιο για αυτό που έχει συμβεί με τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Που είπε στα κορίτσια να πάρουν το μάτσο. Όχι για τα κορίτσια, για το που έγινε με την Ευρωλίγα, που βρίσκεται με τους Τούρκους φιλάθλους. Επειδή περιμένει ο φίλος στη γραμμή, θα σε πάρω στις επόμενες μέρες να μιλήσω. Έγινε, φίλε. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Χόρχε μου, γράφω επόμενος. Δεν βλέπεις ότι η άμυνα του Ολυμπιακού έχει ψηλοβελτιωθεί? Άκου, φίλε. Σίγουρο αυτό που λες. Από ποια άποψη? Ότι σε 4 μάτς που είναι στον πάγκο ο Όσκαρ Γκαρσία, ο Ολυμπιακός δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ. Κάτι λέει αυτό. Όπως είδα χθες και εδώ σε τον Μποτία, αμυντικά ήταν καλή. Κλείνουν διαδρόμους, ο Ρωμαό αγωνίζεται, ο Σιλέ το ίδιο. Τι γίνεται με τον Σιλέ? Ενώ αμυντικά στέκεται καλά. Ρε παιδί μου, στις 10 πάσεις ή 11 είναι λάθος πάνω σε αντίπαλο. Αυτό είναι το μειονέκτημά του. Και ο επόμενος αεξής είναι και μου λέει, μου γράφει μάλλον, Γιώργο, είναι αδιανόητο να παίζει ο Χριστοδουλόπουλος και ο Μασούντ να κάθεται στον πάγκο. Είναι απίστευτο. Ρε Γιώργο μου λέει, ευχαριστημένη χθες μετά το παιχνίδι και ο Γκαρσία και ο Χιμένεθ. Ούτε έβαλαν, ούτε έφαγαν. Να το ξαναπώ, αυτό που είχα πει και πριν από αρκετή ώρα. Ότι στη ρεβάνς, ναι μεν η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα της έδρας, θα ήταν το λιγότερο 50.000 μέσα στο στάδιο. Από την άλλη όμως, ο Ολυμπιακός προκρίνεται με οποιαδήποτε ισοπαλία. Εντάξει, το 0-0 είναι κομμένο το καλπούζι στη μέση, πάει η ιστορία σαν πέναλτι. Αλλά σε οποιαδήποτε άλλη ισοπαλία, την πρώτη συμπαίνει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι υπέρ του. Η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε για να αποκτηθεί. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και σήμερα ένα αγώνα κυπέλου για ένα Λάρισα αμφίδωπο μάτς. Κοντά μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ. Τα λέμε αύριο στις 4. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά. Κάνει το συλλαλητήριο. Δεν να σου πω κάτι. Πέστε το βράδυ στον Μπογιόπουλο, στείλε μήνυμα, στον Κουφόπουλο, στον Λαβίθι. Πέστε τα εκεί πέρα, παιδιά. Δεν είναι το άλλο να το καταλάβει αυτό, ε. Ναι, ναι.
Να μείνουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, λοιπόν. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί έχουν όνομα, αφού δεν θα πούμε μόνο αθλητικά, λοιπόν, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι φρενάρανε την πρόοδο του να εξυγχρονιστεί επιτέλους στην Ελλάδα το άθλημα, του να παιχτεί σωστό ποδόσφαιρο, του να παιχτεί τίμιο ποδόσφαιρο και, τώρα τα πληρώνουν. Ξέρεις ποιοι είναι αυτοί, έτσι. Δεν χρειάζεται να σου πω όνομα. Το εγάλεο και ο τάδε να είναι καλά και δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά τώρα τα βρήκανε μπροστά τους, διότι όταν υπάρχει ανυποληψία, ούτε επενδυτής θα έρθει, ούτε κάποιος άλλος θα έρθει. Τα γήπεδα τα βλέπεις, έχουν γίνει τα πιο άθλια γήπεδα στην Ευρώπη. Έτσι, πες μου ένα γήπεδο που είναι της προκοπής, αν εξαιρέσεις ένα-δύο, τίποτα. Ακόμη και της Λάρισας που ήταν γηπεδάρα και όλοι το γουστάρανε κτλ. Κτλ. Έμαθα ότι ο Χορτοτάπητας είναι σε αθλία κατάσταση. Λοιπόν, αυτό είναι. Γεια κύριε, σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Από ό,τι ήρθε και με ενημέρωση τώρα ο Παμπέκης Περπερίδης, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Ζουνίδη, ο οποίος είπε, τα λέω με πινελιές, αυτό που παρουσιάζει η ομάδα και προσπαθούν να κάνουν δεν είναι εικόνα σωτηρίας, είναι εικόνα διάλυσης. Καταφέρθηκε να δει ότι ο Αλαφούζου ότι πρότεινε να μειωθεί το μπάτζετ κατά 1,5-2 εκατομμύρια, δεν συμφωνεί ο Ζουνίδης, ο Παναθηναϊκός λέει είναι μόνο ο αριθμός, παρά τις δυσκολίες είχαμε κάτι να δείξουμε. Διαφωνώ, λέει, είναι πλάνο διάλυσης, επαναλαμβάνω, είναι πλάνο διάλυσης και όχι σωτηρίας. Το ρωτήσανε εάν το προσχέσεις παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα είναι στον πάγκο ο Ζουνίδης. Λέει δεν ξέρω. Το ξαναρωτήσανε, θα είσαι στον πάγκο. Και λέει δεν ξέρω. Έχουμε πάρει τόσες αποφάσεις η διοίκηση, ας πάρουν άλλη μία. Έλα φίλε. Ναι. Έλα. Έλα. Πάμε. Ναι. Θα σταχώσω σήμερα. Έλα γρήγορα, γρήγορα βγαίνετε τώρα. Τι κάνει. Καλά είσαι. Έλα, ας τα τυπικά. Ναι. Προχώρα στο παρασύρημα. Πάμε. Περιμένει τα τυπικά, πάμε. Περιμένει πολύ λοιπόν, μας λες για την Ισπανία ότι παίζανε δύο ομάδες. Θες το Καραϊσκάκι, έπαιζε μόνο μία. Μάλιστα. Μας έγραψε το τέτοιο ότι η ΑΕΚ μετά το 50 ήταν κυρίαρχος του παιχνιδιού. Πού, για δεν πάτε σε περιοχή. Κυρίαρχος, ξεριστημένη. Ξεριστημένη. Γιατί ο Ολυμπιακός κατέβηκε χωρίς τέσσερις ποιοτικότατους παίχτες. Δηλαδή σχεδόν τη μισή εντεκάδα του. Η ΑΕΚ δεν έχει άλλο προϊόν να πουλήσει. Τώρα το έργο έχει αλλάξει. Και πρέπει να το αλλάξεις και εσύ. Γιατί μας, τόσο τρεις μήνες μας λέει συνέχεια την ΑΕΚΑΡΑ, που μπαλάρα. Πού ήταν ο Αραούχο και ο Λιβάγια χθες. Εκεί που ήταν ο Φορτούνης. Αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Εκεί που ήταν ο Φορτούνης. Θα σου πω κάτι. Έχει Φορτούνη άλλο η Ελλάδα. Άλλο. Έλα να σου πω κάτι. Δεν σου απαντάω σε τίποτα. Λοιπόν, γιατί θα πάει τζάμπα κόπος μου να σου μιλήσω. Λοιπόν, θα σου πω και... Έλα, για χαρά, για χαρά. Όχι, εσύ δεν με καταλαβαίνεις με τίποτα. Με τίποτα. Για χαρά. Έλα, πάμε στο επόμενο, ναι. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Καταρχάς είμαι καινούριος. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Μάλλον δεν έχουμε μιλήσει. Καινούργιε, πριν πεις κάτι. Καινούργιε, πριν πεις κάτι. Μισό λεπτό, πριν πεις κάτι. Αυτό που θέλω να πεις, θέλω να πω μια κουβέντα. Βεβαίως. Ο προηγούμενος που αυτοποκαλείται Μυραλά, όχι Μυραλάς, Μυραλά, είναι από τους τύπους που δεν είναι μόνο οι Ολυμπιακοί αυτοί, είναι και άλλοι, κύριε, είναι και Παναθηναϊκοί, υπάρχουν τέτοιοι, που δεν παίρνουν χαμπάρι από διάλογο, που δεν παίρνουν χαμπάρι από αντίρρηση δικιά σου να τη σκεφτούν, να τη συζητήσουν. Μόνο κόμματα. Μυραλά, Ολυμπιακός, Φορτούνης δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Και είναι περιττό να συζητάμε με τέτοια άτομα. Μου δεν γίνεται. Μια κουβέντα. Πάμε. Εγώ φοβάμαι ότι είναι φίλαθλος, αγνός, χωρίς απαιτήσεις. Πολλοί βγαίνουν στις γραμμές, Γιώργο, και δεν έχουν απαιτήσεις. Από Βόλο τηλεφωνώ. Και δεν έχουν απαιτήσεις. Ένα θα σου πω, αν έχεις χαρτί και μολύβι, γιατί σου είπα και πριν. Γράψε αγόρι μου ένα φάρμακο. Εντρέστο. Είναι για μένα και για σένα. Μίλα, εντρέστο, το γράφεις. Κατέληξε. Το γράψες. Ναι. Εντρέστο. Είμαστε ομοιοπαθείς.
Δεν λέω τίποτα άλλο. Παρά μόνο μία λεξούρα και μία άσκηση. Ποιος θυμάται να μας πει σε ποιον αγώνα θα γινόταν το ίδιο που έγινε με τα παλικάρια που έχασε ο Ολυμπιακός στη θύρα 7. Μήπως θυμάσαι εσύ, Γιώργο, είσαι στο παιχνίδι. Σε ποιο παιχνίδι είσαι εδώ? Λοιπόν, ήμουνα στη θύρα 7 για να μην μακρηγορώ και το ίδιο θα γινόταν με πολλούς νεκρούς στο παιχνίδι Ολυμπιακού Άγιαξ με τερματοφύλακα, αν θυμάσαι, τον υπτάμενο Πολέτη. Έγινε το ίδιο σκηνικό και προλάβανε κάποιοι, γιατί ήταν μικρά τα σκαλιά. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω τώρα πού πήγες, για ποιο λόγο πήγες εκεί. Πήγα για την αγάπη που έχουμε, ρε Γιώργο, για την ομάδα, και λέω, και να δεις, θα γινόταν παραλίγο. Και έγινε γιατί προλάβαμε τότε και ανοίξαμε λίγο την πόρτα και βγήκε ο κόσμος. Το αναφέρω έτσι για την ιστορία. Αυτοί που ξέρουν και πηγαίνανε στο γήπεδο στη θύρα 7 θα θυμούνται ότι σε εκείνο τον αγώνα μπροστά θα είχαμε αυτό το ατύχημα. Και ένα τελευταίο, να με συγχωρέσεις, γιατί δεν έχω ξαναβγεί ποτέ. Δεν έχουν απαιτήσεις οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού. Είναι ομάδα αυτή, μωρέ. Τώρα θα μάθουν το κοντρόλ. Τώρα θα μάθουν την μπάστα. Έλεος, Γιώργο μου, σε αγαπώ, bye. Εντρέστο. Γράψε εντρέστο. Τ' άκουσα, τ' άκουσα. Για καλά. Έλα. Να ξαναβγείς, πες του. Τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι τρομερά πράγματα αυτά. Λοιπόν, φίλε μου, καλησπέρα, ε. Ναι. Ηρεμία, ηρεμία, ψυχραιμία. Εγώ πήγα χθες μέσα, ήμουνα μέσα. Κοίταξε, εγώ υπολόγιζα και δικαιώθηκα ότι κάπως έτσι θα πήγαινε αυτό το παιχνίδι. Έτσι θα πήγαινε αυτό το παιχνίδι. Δεδομένου ότι και οι δύο ομάδες, είμαι σίγουρος, και οι δύο προπονητές, για να το πω καλύτερα, είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, να μην πω σαν κεντρικό θέμα μέσα τους, είχαν το παιχνίδι, Γιώργο, της άλλης Κυριακής. Σε άκουσα ότι έκανες μια κριτική, μήπως κάνω λάθος, διόρθωσέ με, για το Χιμένεθ. Ναι. Για το χθεσινό παιχνίδι. Γιατί ο άλλος τι έκανε? Όχι. Είμαι και υπέρ αυτού που έκανε ο Γκαρσία, αλλά και υπέρ αυτού που έκανε ο Χιμένεθ. Διαχειρίστηκαν και οι δύο, που ξέρουν καλύτερα από οποιονδήποτε το υλικό τους και την ομάδα, ένα παιχνίδι που έχει επαναληπτικό. Έτσι, και κυρίως σου είπα ότι για μένα πιστεύω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν το μεγάλο παιχνίδι που κρίνει πάρα πάρα πολλά, το παιχνίδι πρωταθλήματος την ερχόμενη Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Χιμένεθ, όπως και ο Γκαρσία, γιατί δεν κατάλαβα, έκανε 2-3 αλλαγές. Ο Χιμένεθ έκανε και αυτός κάποιες αλλαγές. Ωραίες αλλαγές. Το Μανδούτσο έξω δεξιά, ωραίες αλλαγές. Φοβερές αλλαγές. Ρε παιδί μου, το Τζούρτζεβιτς να πούμε center for, που έχει πει κάποιος Ολυμπιακός πολύ σωστά. Πού καταντήσαμε από τον Τζούρτζεβιτς στον Τζούρτζεβιτς? Είναι άλλο κεφάλαιο, ρε Γιώργο. Τι άλλο κεφάλαιο, τι κεφάλαιο να έχει εδώ, διάσημα. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω, θα είναι ωραία. Εγώ πιστεύω όμως, εγώ δικαιώνω και τους δύο προπονητές για τις επιλογές τους. Δεν δικαιώνω το Χιμένεθ ή μόνο τον Γκαρσία. Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι περίμενα την ΑΕΚ. Έτσι την περίμενα την ΑΕΚ, ότι θα παίξει σφιχτά. Θα παίξει προσέχοντας την άμυνά της. Εντάξει. Την είδα στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε μέτρα. Δεν ξέρω αν το είδε στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 60-65 πήρε κάποια μέτρα. Γιατί πήρε τα μέτρα, για πες μας. Γιατί κολοκάτισε ο Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, και οι δύο ομάδες δεν είναι για συνεχόμενα παιχνίδια. Καμία ελληνική ομάδα δεν είναι για συνεχόμενα παιχνίδια. Το έχει καταλάβει αυτό? Μα λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα να πούμε να βάζει ο Άλσο Χιμένεθ και είναι κοκκιβαλή μέσα? Και εννοώ το Λάζαρο Δεύρο έξω. Κατάλαβα. Ήμαρτον! Ήταν τυχερή και εκεί σε 2-3 φάσεις που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει τον γκολ. Δεν ξέρω πώς θα πήγαινε το παιχνίδι μετά, σίγουρα θα το άνοιγε. Έτσι, έχει τον επαναληπτικό. Ένα 0-0 το οποίο αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς. Δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξει η έδρα. Αλλά τι θέλω να πω τώρα, άκουσε με. Είπες προηγουμένως για τον Τσιγκρίνσκι. Λοιπόν, πολύ μάλιστα. Μου είχε πει ένας φίλος Μαγκητζής, μου λέει: άμα θα πας στο γήπεδο ρε εσύ, θέλω να δεις τον Τσιγκρίνσκι. Τον έχω δει μόνο στην τηλεόραση, δεν έχω πάει ποτέ στο. Δεν έχει τύχει. Λοιπόν, πραγματικά εχθές μου βγάλε τα μάτια ένα φοβερός αμυντικός. Τι άρχοντας είναι αυτός? Η απόλυτη ήρεμη δύναμη στα μετώπιστεν, άρχοντας στη διαχείριση της μπάλας. Δηλαδή, να μπαίνει την μπάλα πολύ το μπακ, να κατηβαίνει. Ένα σύγχρονο μπακ και λέω, αυτός τώρα. Οι τραυματισμοί αυτοί, και πολύ σωστά είπες, έτσι, δεν θα παίζω σε καμία. Τι είναι αυτά που λέω? Τι άμπιζε Μπαρσελόνα ακόμα. Και λέω, κοίτα ρε μάγκα, όλο το κουμάντο, όλη τη διαχείριση στα μετώπιστε είναι ο Τσιγκρίσκι, φίλε. Ο Τσιγκρίσκι. Πολύ, πολύ. Και ο Γαλανόπουλος θα χάφω. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι, ο Γαλανόπουλος δεν τον παρατήρησα. Ήθελα, επειδή μου το είπε ο άλλος ο φίλος μου, ήθελα έτσι να παρατηρήσεις.
πραγματικά πολύ καλό, μου άρεσε. Από τον Ολυμπιακό, εξαιρετικό, σα λέγανε εκπληκτικό παιχνίδι. Δεν το έχω ξαναδεί έτσι. Ναι, έπαιξε πάρα πάρα πολύ καλά. Και μόλι αυτό αντίο, όλο ο Ολυμπιακό κάθισε. Και θέλω να αιτιολογήσω κάτι. Όπω είδε, ο Κούτρη κάποια στιγμή ζήτησε αλλαγή. Εμεί το βλέπαμε, φώναζε πολύ ώρα να βγει. Ναι, και άμα τον Νικολάου. Το κατσαφί, γιατί το πήρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και μα έκανε τίποτα. Εμένα προσωπικά μου έκανε τίποτα. Περίμενα να παίξει από εκεί όμω. Ένα αριστερό μπακ του Νικολάου. Αριστερό μπακ. Ήταν σε μια φάση που η Άκη είχε πάρει τα μέτρα και έβλεπα τον Κούτρη, δεν μπορούσε άλλο. Να η απόδειξη που σου έλεγα ότι πρέπει να γίνεται και διαχείριση. Γι' αυτό δίκιο λόγο Χιμένεθ και Γκαρσία, κατάλαβε. Ότι τάφτισε ο Πιτσίρικο. Παιδί, νέο παιδί, 20 χρονών παιδί. Λοιπόν, για σχολιάσα μα και λίγο, γιατί θέλω να σε κλείσω, τι έγινε στην Τούμπα. Περιμένω σήμερα το. Έχουμε σειράκι. Γιατί ναι, αυτό το φουκαλά το ανατρόπιτο φέτος τον έχω ξεπατώσει. Είναι η δεύτερη φορά. Τον έχω γιατί με τη λάση που το ακαιρούσαν κανονικό γκολ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά ειδικά με τον ανατρόπιτο που πέφτει χειρουργείο. Τον έχουν ξεπατώσει. Προκλητικό, έτσι. Για να βγει ο άλλος εκεί όπου βγαίνει ένας καινούριος από Σαλόνικα και μας κάνει τον ηδήμονα και μας τα έχει δει όλα μαύρα αλλά και πάνω είναι όλα άσπρα. Και αυτή τη φορά ο ανατρόπιτος ήταν καλός. Ήταν ευκαιρίες. Είχε φάσεις καλές. Ναι. Εγώ το παιχνίδι το είδα σε replay, δηλαδή, γιατί δεν πρόλαβα να το δω. Για να μας σχολιάζει να δούμε τι γίνεται και είναι κρίμα. Αφήστε την ομάδα, όπως είχα πει και στο πρωτάθλημα, αφήστε ρε το παιχνίδι. Αφήστε το παιχνίδι. Λοιπόν, για τη διατησία, για το χθεσινό παιχνίδι, Γιώργο, πιστεύω ότι ο Σιδηρόπουλος ένθεν και ένθεν. Εντάξει, δεν ψάχνω. Να σου πω κάτι, μια κουβέντα. Ναι. Χειρούργος. Ναι, παίζει με την εμπειρία του. Χειρουργεί πάνω από τα ρούχα. Ναι, ξέρει τώρα αυτός που θα σταματήσει το ρυθμό, τι θα σφυρίξει, πώς θα το σφυρίξει, πού δεν θα αφήσει το παιχνίδι να εξελιχθεί, πού δεν θα αφήσει τη φάση, ξέρει, είναι παλιός του Κουρμπέτη ο Σιδηρόπουλος. Έγινε, ρε. Τα λέμε, γεια. Για καλά. Έλα, φίλε. Ναι. Μας ακούτε. Τις ισορροπείς, αλλά έπαιξε έδρα χθες, έτσι, στο Καραϊσκάκι, στη Σούμα. Εννοείς για την. Για την κόκκινη να πάρει ο Μυραλάς. Μήπως σε λεπτομέρειες έπαιξε έδρα χθες. Δεν καθόρισε κανένα αποτέλεσμα. Δεν είπα αυτό εγώ. Είσαι παχυρούργος. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Έπαιξε έδρα όμως. Γενικότερα. Έπαιξε έδρα χθες. Όχι, για τις προηγούμενες μέρες θυμάμαι ο Αντιολυμπιακός, το ένα, το άλλο. Και θα μπορούσε εύκολα χθες. Με όλο αυτό το σκηνικό που λένε ότι έχει στηθεί γενικότερα από φέτος, να γίνει και μέσα χαμός. Έτσι δεν γίνεται, έτσι δεν πάει. Για πάμε τώρα στην ομάδα σου. Λοιπόν, το σοκ για μένα είναι το ότι φεύγει ο Τσίμερος σήμερα. Ναι, πάει. Επίσημο αυτό, έτσι. Πάει στον Ταλιέγη. Ναι. Δεν μου λες τι πόσο τώρα πάρει το εισαγάγιο μου. Δεν νομίζω τώρα τι πόσο. Παίρνει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι να είναι τώρα, δηλαδή πόσο. Να σου πω κάτι. Δεν πωλείται από ό,τι έμαθα. Νικιάζεται. Ναι, έτσι μάθα εγώ. Νικιάζεται. Και το ποσό δεν είναι και πολύ μεγάλο. Καμιά 202.000. Ναι, άκουσα. Και πάει να δώσει ένα 200 για τον Κουρμπέλη. Δεν είναι σίγουρο, θα δούμε τώρα. Λέω, ρε παιδί μου, αυτό υπάρχει. Και τρεις παίκτες για τον Κουρμπέλη. Ένα 200 και τρεις παίκτες, τους γνωστούς. Ναι. Κωνσταντινίδη, Μισαγίδη και Κωνσταντινίδη. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Πάντως, εγώ προσωπικά τον Τζίμι Ροτ αυτή τη στιγμή τον ήθελα στην ομάδα. Φυσικά το έχει ανάγκη για το πρωτάθλημα. Έτσι, από εκεί και πέρα το τι θα δούμε δεν ξέρω. Γιατί, άμα να πούμε κάτι έτσι αντικειμενικά, τα χαφ του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ παίζουν, είναι πιο λυκόσκυλα τα δικά μα στάδιο. Και τον Τζίμι Ροτ και τον Μαωρίτσιο. Και ο Λκαντουρί Λάιτ είναι. Του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ είναι πιο λυκόσκυλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα δεν ξέρω εκεί πέρα δηλαδή, τι έχουν. Ποιο είναι το λυκόσκυλο, τον Κονέ? Είναι πιο Σιμόες, ο Γαλανόπουλος. Εντάξει, θα το δέχομαι αυτό, αλλά υπάρχουν και κάτι γατάκια. Υπάρχουν και κάτι γατάκια. Σούπα, τον Κονέ για παράδειγμα. Δεν είναι, εγώ σου λέω για αυτούς που είναι βασικοί και όντως είναι πολύ σκληροί. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Πέλκας τώρα θα λείψει το Αγρίνιο, δεν ξέρω αν το είδες. Έτσι, πού είναι τώρα. Ναι, αυτοί θα είναι, πιστεύω. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Σημαντική απουσία του, να το πω έτσι απλά. Και από εκεί και πέρα έγινε ένα ανθρώπινο λάθος στην Τούμπα. Έχουν γίνει 20 χρόνια. Μισό λεπτό. Ξεγελάω. Αν το πεις ειρωνικά, το δέχομαι. Αλλά αν το πεις επειδή το πιστεύεις, εδώ είναι για γέλια.
το αφήνω στη δική σου κρίση. Έτσι, με βάση αυτά που ξέρεις και σου λέω εγώ από τα τόσα χρόνια που βγαίνω στο ράδιο. Τι λέω και το πόσο... κατάλαβα, το κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε δεν γελάω. Το αφήνω στην κρίση του καθενός. Γιατί τα ίδια ανθρώπινα λάθη 20 χρόνια τα έχουμε δει σε συγκεκριμένο γήπεδο με συγκεκριμένη ομάδα πολλές φορές. Και δεν είδα να ευαισθητοποιηθούν, να βγουν να πούν ναι, ρε, εσύ ήταν offside. Όπως λέω τώρα, ας πούμε. Τη μαλάκα σήμερα μην πω ότι δεν ήταν. Κάτσε ρε, Τζορτ. Μάλιστα. Θα μουρλαθούμε τώρα εδώ πέρα. Ο Ατρόμητος θες ήταν η... Δεν έχω δει άλλη ομάδα φέτος στην Τούμπα έτσι. Τέτοια φυσική κατάσταση το είδες στο μάτς. Το είδα. Λοιπόν, είδες τι η εναλλαγή από την άμυνα στην επίθεση. Εγώ είδα δύο χαφάρες χθες. Έτσι, ο Μαντσόν. Όχι, ένα το Λιμνιό και ένα είδα το Βασιλακάκι. Ο Λιμνιός θες ξεκούραζε και το Μάτος που δεν ήταν, δεν φόρταρε πολύ. Είναι ταλέντο πράγματι ο Λιμνιός. Όπως και ο Βασιλακάκης είναι πια έρημος, όριμος, μάλλον έμπειρος. Είναι πάρα πολύ καλό χαφ. Εντάξει. Από εκεί και πέρα μπήκε και το δεύτερο γκολ, νομίζω είναι τελειωμένο το θέμα πρόκρισης. Τελείως. Και μπήκε σε μια στιγμή που δεν μύριζε γκολ. Ναι, δεν περίμενες ότι θα μπει γκολ. Ο Σάχοφ, πόσα γκολ έχει στον Πάχο, ξέρεις. Μα είναι όλα στο κύπελο. Σύνολο. Αυτός είναι κύπελο, δεν ξέρω, αλλά όλο στο κύπελο σκοράει. Έχει 12 γκολ, Τζορτζ. Ο τύπος αυτός. Πώς έχει βάλει στο κύπελο, για ψάξτε. Θυμάμαι τον γκολ που είχε βάλει το 3-0 με τον Παναθηναϊκό. Αυτό θυμάμαι σίγουρα. Έχει βάλει κι άλλα. Προφανώς, σίγουρα. Αλλά γενικά είναι ένα παίκτη τελικά αυτό. Πρώτη φορά ψάξα να βγει στο ραδιόφωνο. Πρέπει να ήταν Σαββατοκύριακο μεσημέρι απόγευμα που δεν έκανε συχνά τέτοιε ώρε εκπομπή τότε γιατί ήσουν βραδινό. Οπότε καταλαβαίνει ότι έχω εντυπωσιάσει αρκετά σε Γεωργίου. Και έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Πάμε παρακάτω, το προσπερνάμε. Καλή δύναμη για όλα. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω δεν είμαι κάφρο. Για συνέχιση. Ακού. Ναι, συνέχιση. Λοιπόν. Εμείς σαν Πανιόνι φέτος έχουμε μια ευκαιρία να τις τελευταίες αγωνιστικές δηλαδή να κερδίσουμε κάτι πίσω. Υπάρχει μια ομάδα στην Ελλάδα η οποία έχει κάνει σύνθημα ότι μας έχει ρίξει τη Β' Εθνική. Δεν χρειάζεται να πούμε πια. Όχι, πες την. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος, ούτε θέλω εγώ να δυναμητήσω την ατμόσφαιρα. Έχουμε αυτό το σύνθημα εμείς Πανιόνι το έχουμε μεταλλάξει λίγο. Και έχουμε την ευκαιρία να το τραγουδάμε τις τελευταίες αγωνιστικές πρωταθλήματος. Είναι άδικο, ρε Γιώργο, να θέλουμε εμείς αυτή την ομάδα να τη δούμε στη Β' Εθνική. Και δεν τα έχουμε μόνο με αυτή την ομάδα εμείς, γιατί οι Πανιόνιους λένε φιλοολυμπιακούς, αντιέξεις και αντιπαναθηναϊκούς. Οι σκαφιάδες οι Πανιόνιοι που δεν δώσανε το γήπεδο στην ΑΕΚ τότε, καλός ή κακός, πριν λίγα χρόνια δεν το είχαν δώσει στον Ολυμπιακό και πήγε και στη Ριζούπολη. Η φιλοολυμπιακή Πανιόνι. Πάμε, σ' ακούω κι εγώ. Σε πήρα μονότερμα, είναι και η πρώτη φορά που βγαίνει. Πριν από κάμποσα χρόνια, τελευταίο μας πρωταθλήματος ήταν Πανιόνιος Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας και με ισοπαλία είχε σωθεί. Τελευταίο μας πρωταθλήματος. Ναι. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη και ο Πανιόνιος τον κερδίζει 1-0 και το ρίχνει. Τι να έχω να πω εγώ. Ρε Πανιόνιε, δεν τρέπεσαι λίγο, έδειξες τη Σμύρνη, έδειξες, δεν τρέπεσαι. Δεν λέγονται αυτά. Ρε Γιώργο, μήπως το πεις, είσαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι. Ήμουν μέσα στο γήπεδο. Μήπως το μπερδεύεις με την περίπτωση του Ατρομήτου. Όχι, δεν μιλάει για τώρα, μιλάει για δυο παλιά. Δεν ασχολούμαι με τα μέρη σου, ο Πανιόνιος. Έπαιξε μπάλα και έπαιξε, τελείωσε. Ας ήμουν εγώ καλύτερος να μην έχανα. Αυτό το λέω εγώ για την περίπτωση της Λάρισας. Εμείς οι Πανιόνιοι δεν πρέπει να τα έχουμε με τη Λάρισα τότε που πέσαμε. Όταν πήγαμε σε μιλημένο υποτίθεται παιχνίδι και φάγαμε 4 γκολ. Δεν μας έφεγε η Λάρισα. Να μπεις μέσα να κερδίσεις τη Λάρισα. Γιατί περίμενε να σου δώσει το παιχνίδι. Ο Αθηναϊκός όμως μπορεί να μας έφεγε που μια άλλη ομάδα τον έβαλε να χάσει από την Ξάνθη. Με τη Λάρισα εμείς οι Πανιόνιοι δεν πρέπει να τα έχουμε που μας νίκησε. Τώρα σε αυτό που λες, αν είχε γίνει έτσι, για μένα ήταν λάθος. Ας κάνω μια άλλη να ξεφύγω. Να ξεφύγω από αυτό. Πάμε. Τώρα, η βλέπεις της ομάδας όπως τη ζήσεις από κοντά. Είναι στο πρωτάθλημα ή στο κύπελο. Εγώ πιστεύω στο δεύτερο. Ρε Γιώργο, θα έπρεπε να είναι στο κύπελο για μένα. Έτσι πάει. Για μένα θα έπρεπε να είναι στο κύπελο. Γιατί όπως και να το κάνεις, το κύπελο για μένα σημαίνει κάτι. Τώρα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ δεν νομίζω ότι σημαίνει και κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι σε διπλούς αγώνες μπορεί να φτάσει τελικό.
Έχει τη δυνατότητα σαν ομάδα. Μια κλήρωση καλή να γίνει, Γιώργο, ναι, γίνεται. Έχει τη δυνατότητα σαν ομάδα να το κάνει. Έτσι, γίνεται με μια καλή κλήρωση. Είδομαι που λες εσύ. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Να έχω καλά, Γιώργο, χάρηκα. Για καλά, και εγώ δεν μ' για καλά. Και ένα φίλο τη ΣΑΕΚ που γράφει, Γιώργο, λέει όταν μπαίνει στο Καραϊσκάκι και κάνει μισή ώρα να αλλάξει τέταρτη πάσα, μόνο για πρωτάθλημα δεν πα. Εγώ είμαι εξή. Αλλά χθε είχαμε πάλι τα μάτια μας στα χάλια. 2-0 έπρεπε να είμαστε στο ημίχρονο. Αλλά το θέμα χθε είναι ότι ο Μανόλο κοίμησε και τον άλλον, τον Γκαρσία. 90 λεπτά χωρί ασαριφάρντ και με κάτι αλλαγές αστείες. Γεια σου ρε Μανόλο, μενταλιστ, γεια σου και σένα ρε Γκαρσία με τις αλλαγές σου. Έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Πάμε. Ναι. Μπίσα, με ακούτε. Ναι. Πρώτη φορά που είμαι στην εκπομπή σας. Ήμουνα Πετραλωνίτης. Ναι βεβαίως, πλατεία Κύλης κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, θέλω να πω μόνο για την εκπομπή. Είναι καλό να πούμε ένα συλληπιτήρια στο παιδάκι το αθλητή που χάλασε, που πέσανε, που χτύπησε στα χιόνια. Το Real FM το αναφέρει στις ειδήσεις. Ναι. Είναι αθλητική εκπομπή. Και δεύτερον, θέλω να πω για έναν παίκτη. Μου κερδίσατε, σας ακούω κάθε μέρα, φυσικά 4 μέρες, γιατί πάω το παιδί μου, είναι αθλήτρια σε μια μεγάλη ομάδα και ακούμε μέσα, σας ακούμε και θα. Τι άθλημα. Βόλεϊ. Κόρη, κόρη, είναι κόρη, είναι κόρη. Πού, στον Έολο. Όχι, στον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, θέλω να πω μόνο μια κουβέντα. Ότι έχω ένα παιδί το οποίο είναι. Εγώ Μπέκεμπάουερ, σας άρεσε. Βέβαια. Όμορφα. Ένα παιδί που δεν κοιτάζει την μπάλα και κοιτάζει μόνο ψηλά και έχει την μπάλα κολλημένη στα πόδια και είναι μπακ, σέντρεμπακ, κεντρικό, αμυντικό. Είναι καλό. Αυτό είναι γιο σου. Όχι. Απλά έπαιζε στον Άγιαξ κάτω στον Ταύρο, έφυγε, πήγε στον Πύργο στο Δημόπουλο, το ζητήσανε τρεις ομάδες όταν ήταν στον Άγιαξ στα τουρνά, ή ο Άγιαξ έχει έρθει σε τουρνά στο Λουτράκι και η Ίντερ, δεν τον έδωσε η αδελφή μου. Αυτή τη στιγμή είναι 23 χρονών το παλικάρι, παίζει στο τοπικό πρωτάθλημα και νομίζω ότι πάει χαμένος. Τι θες, τι θες παίζει. Κεντρικός αμυντικός. Είναι εδώ στη, είναι στην Αθήνα τώρα. Όχι, είναι στο Πύργο. Είναι στον Άφοβο Βροχίτσας παίζει. Αλλά έχει χαλάσει μεταγραφές και στην άλλη βαθμική γιατί ήθελε να σπουδάσει. Κοίταξε αυτό το κομμάτι περισσότερο. Τώρα τελείωσε. Αλλά είναι 23 χρονών. Έχει περιθώρια. Όχι, δεν το πάλι κάτι. Για μεγάλη καριέρα όχι. Πέταξε το μπουλί. Μάλιστα, έχει πετάξει το πουλάκι, αυτό λέγαμε και εμείς. Βέβαια. Ναι. Εγώ το μίλησα για τα Πετράλωνα, έτσι, όταν δοκιμαστικό το κάνω. Όποτε θέλει να έρθει ένα βράδυ 7 η ώρα στο ρουφ, κάτω να δοκιμαστεί. Στο ρουφ, ναι. Όποτε θέλει. Έγινε, ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είστε καλά. Πρέπει να πάμε ειδήσεις. Σε λίγο μαζί. Γεια καλά. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Γιώργος από Σύρο, Πανιώνιος, και μια και τυχαίνει αυτές τις μέρες να είμαι Αθήνα, πήγα χθες στο γήπεδο. Ναι. Το ερώτημά μου, μάλλον θα ήθελα το σχολιασμό σου στο εξής ερώτημα. Εάν αυτό το γκολ που έβαλε χθες ο Πανιώνιος έμπαινε στην ανάλατη σούπα που είδαμε στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, πόσες μέρες θα γράφανε για την κολάρα και την κολάρα και την κολάρα. Θα παραμιλάγανε ένθεν και ένθεν γονιπετός. Α, μπράβο, εντάξει. Εγώ το είπα προηγουμένως, ήταν τολμερό γκολ. Ήταν δύο πάσεις στον Άρα, η μπάλα, φοβερή εκτέλεση. Ήταν τρομερό γκολ. Και σε δημιουργία, ναι, και ναι, σε ναι. εκτέλεση. Ναι. Έτσι. Και θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να προβάλλονται, διότι μόνο έτσι όλες οι υπόλοιπες ομάδες, πλην των αυτοαποκαλουμένων μεγάλων πλουσίων όμως, θα μπορέσουν να αντλήσουν φιλάθλους για να γίνει και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Διότι μόνο έτσι νομίζω ότι μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό. Βέβαια, έχουμε τους 4 πλούσιους, οι οποίοι θεωρούν ότι μόνο αυτοί μπορούν να παίρνουν πρωταθλήματα και κύπελα. Ναι, θέλεις τώρα να πεις, για το ερώτημα. Τώρα να πεις 3, όχι 4, 3. Ορίστε. 3 πλούσιους. Ο τέταρτος είναι αντίο. Καλά, θα ξαναπλουτίνει. Τα ξέρουμε. Αυτά τα έχουμε δει. Εντάξει.
κατά καιρούς έχουν συμβεί και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Το ίδιο. Γεια χαρά. Για να δούμε τι θα πει τώρα ο Ζουνίδης στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Νόβα, που γίνει κατά Δευτέρα με τα παιχνίδια. Έχει βγει μια βρώμα, μια φήμη, ότι θα παραιτηθεί. Για να δούμε. Και όπως έλεγα χθες τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, κάνω μια έτσι, πατώ ένα κουμπί και την κοιμάω και βλέπω λίγο Βαλένθια Σιβίλη για κανένα πεντάλεπτο. Και έλεγα, Χριστή μου, Παναγία μου, τι φταίμε εδώ πέρα στην Ελλάδα και έχουμε αυτή τη μαλακία. Δηλαδή, έβλεπε τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ ήταν σαν να μπει σε κοψαχίλα να πούμε τους τράγωνες. Ένα αργό ποδόσφαιρο, μίζερο, σφυρίγματα πολλά, φάουλ, φάουλ. Και όλοι στο άλλο το ισπανικό, να πούμε τη Βαλένθια και τη Σεβίλη, ταχύτητα, ποιότητα, ρυθμός. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για τον αγώνα το χθεσινό θέλω να μιλήσω, βέβαια. Ναι, βέβαια. Αφού λοιπόν αυτή η χθεσινή, με βάση τη χθεσινή εμφάνιση, αυτή η ΑΕΚ δεν έχασε στο Καραϊσκάκι. Προφανώς έχει πολύ μεγάλη τύχη να περάσει στον επόμενο γύρο του κυπέλου, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να ξαναπαίξει τόσο κακό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ. Όχι, μη το λες έτσι. Να πεις δεν φαντάζεσαι ποτέ ότι μπορεί να ξανακάνει τις μαλακίες ο Γιμένες. Λοιπόν, ναι, δεν θα φτάσω και σε αυτό. Θα κάνω κριτική. Θεωρώ, αν δεν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε ακόμα μέχρι τώρα, πριν από λίγο που διάβαζα ακόμα τον τύπο, που να αφορά το Βράνιας. Είναι όσο θα τα πούμε σε λίγο. Αφήνει εκτός αποστολής το Βράνιας αυτό το παιχνίδι. Μα μπλακωθήκανε. Δεν τα ξέρεις, δεν τα ξέρεις. Όχι Γιώργο μου, γιατί. Έλα, με δύο πινελιές. Όταν ανακοίνωσε ο Χιμένης την 11η στο ξενοδοχείο, ναι, ο Βράνιας σηκώθηκε να φύγει. Τον κυνηγάει ο Λιμπερόπουλος από πίσω, μπήκε μέσα στη Μερσεντές, τον πήθη να κατέβει, τσακωθήκανε, τελικά τον βγάλει και την 18η. Κατάλαβες, αυτή είναι η ιστορία, γι' αυτό δεν τον έβαλε. Έχει στραβώσει το πράγμα με αυτόν. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει να δω να διορθωθεί το κλίμα. Σημασία έχει ότι και οι δύο κεντρικοί που παίξανε, για μένα οι κορυφαίοι παίκτες στην ΑΕΚ χθες, με τα δικά μου τα μάτια, ήταν ο Γαλανόπουλος, ήταν ο Μπακάκης και οι δύο κλασικοί στόπερ. Άκου να σου πω, μια που μιλάμε για την ΑΕΚ, έτσι. Ο Άρχοντας είναι ο Τσικρίσκι. Αυτό, ναι, είναι πραγματικό Αρχοντόπουλο. Και πιστεύω ότι αν δεν είχε αυτούς τους ιδρούς τραυματισμούς θα πέσει ακόμα στην Μπαρτσελόνα. Είναι άρχοντας. Ο Γαλανόπουλος εξαιρετικός. Όπως εξαιρετικός από την άλλη πλευρά, που για πρώτη φορά τον είδα έτσι, ήταν ο Ζηλέ. Ο Ζηλέ νομίζω ότι έκανε την καλύτερη εμφάνιση. Την καλή, μακράν. Ναι. Όμως, Γιώργο, ο Σιδηρόπουλος χωρίς να κάνει το κραυγαλαίο, το φοβερό λάθος, εγώ θα σου πω δύο πράγματα που επεσήμανα, τρία, και θέλω να μου πεις αν και εσύ τα είδες με ποδοσφαιρικό μάτι με το ίδιο. Λοιπόν, θεωρώ ότι εκεί πέρα που γίνεται το τσαμπουκά στο πλάγιο με το Σεμπά και τον Σιμόες, έπρεπε να κοκκινήσει το Σεμπά, διότι πάει και χτυπάει τον άλλον, ο οποίος ενδεχομένως καθυστέρησε να του δώσει την μπάλα ή την κλώτσα, το οποίο δεν έχει σημασία. Ζεστενόταν στο σημείο που του είχε υποδείξει ο τέταρτος. Και νομίζω ότι σημασία έχει και ποιος ήρθε το χειρονάδικο. Ο άλλος δεν αντέδρασε. Προσπάθησε απλώς να αμυνθεί, νομίζω. Δεν τον χτύπησε, δεν τον έσπρωξε. Και το άλλο, λίγο πριν πούμε στις καθυστερήσεις στο τέλος του αγώνα, αυτό που έκανε ο Φιγκέιρας στο Λόπες, με χέρι και με πόδι, μπροστά στον επόπτη, στον βοηθό που κοιτούσε το offside, που ήταν απέναντι βέβαια, δεν μπορεί να μην το είδε, Γιώργο μου, το είδαμε όλοι. Να σου πω κάτι. Αυτά τα θεωρώ ότι. Συγγνώμη και να τελειώσω. Ήταν σοβαρά λάθη του Σιδρόπουλου, βέβαια. Από το πρώτο λεπτό υπήρχε μια μεγάλη αμφισβήτηση και φωνάζανε έναν χορό εναντίον του. Θα τα άκουσες, φαντάζομαι. Από μετά. Για τη φάση την τελευταία που είπες, ήταν, ναι, περίπου στο 95 αυτό το πράγμα. Ναι. Τι να έκανε, να μην είναι πέναλτι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία να πέσει την μπάλα στην άλλη περιοχή. Χτύπησε όντως ο Φιγκέιρα στο Λόπες και να δώσω πέναλτι. Δηλαδή να καταδικάσω να χάσει για αυτό το πράγμα. Όχι, ρε γαμώ, τα πέναλτι να μου. Καταργήστε το καταραμένο να μου. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να πέναμε ένα πέναλτι. Αυτά όμως είναι μια απρέπεια και ο Φιγκέιρας είναι θεσιμασμένος, έτσι. Από την άλλη μεριά. Και. Ναι, τώρα το έχασα. Λοιπόν, θέλω να πω
αν το είδε, όχι να το δώσει. Αν το είδε. Τώρα εκεί, να... εκεί θα καταναλωθούμε τώρα, αν είδε πόπτη. Έγινε ένα παιχνίδι. Μίλα λίγο για το παιχνίδι. Το μεγάλο μου, εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ φίλο στον Γκαρσία. Αυτό και όλοι οι προπονητέ του Ολυμπιακού. Του αφήνουν να δει πάντα του ένα μεγάλο ευχαριστώ που βάζουν αυτό το 7 μέσα. Αυτό το παιδί με τη φανέλα με το 7. Είναι παιδάκι μου. Πρέπει ένα σοβαρό άνθρωπο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο να γράψει ένα βιβλίο. Πώς ήταν παλιά εκείνη η ταινία, η φανέλα με το νούμερο 9. Να υπάρξει ένα βιβλίο, η φανέλα με το νούμερο 7. Να αναφέρεται σε αυτό το μουσαντένιο παίχτη. Ο οποίο μιλάμε, ρε παιδί μου, χθε τον έβλεπα. Ξέρεις τι προσωμείωση μου είχα στο μυαλό. Η φυματίωση προσωποποιημένη με πόδια. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Γιώργο. Εκεί που του κάνει το σπάσιμο, μόλις έχει μπει μέσα ο Βέλγος, ο Μυραλάς, αυτό ήταν καλύτερο από πέναλτι. Γιατί όταν το φύλακα ήταν στο πρώτο δοκάρι, περιμένοντας την παλιά, οι άλλοι πέντε μιλάγανε με το υπερπέραν και είναι μόνος του και τη στέλνει την μπάλα στο Θεό. Δηλαδή, κάτσε καλά. Και μου λες εμένα ότι ξεκινάει η σύνθεση του Ολυμπιακού. Και όμως αυτός ο Πέλσης κέρδισε μια κεφαλιά. Κατόρθωμα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Αυτά. Πάντως, έχω την αίσθηση ότι έχει προβάδισμα αυτή τη στιγμή έξω ότι αφορά την πρόκληση. Έστω και αν είναι πολύ ρευστό το 0-0, γιατί είναι αλλιώς αν είχε σκοράρει εκτός έδρας. Και νομίζω ότι με 55.000 κόσμο που θα έχει την παραπάνω εβδομάδα στο ΆΚΑ δεν θα μπορέσει. Αγνώ που κάτι. Δεν ξέρω αν έχει σκεφτεί κάτι άλλο. Με οποιαδήποτε ισοπαλία. Εκτός από 0-0 που εκεί είναι πενάλι Ολυμπιακός. Αυτό είχε δεύτερος. Το λέω, γι' αυτό είπα ότι έχει δεύτερος. Με 1-1, 2-2, 8-8. 12-12, πενάλι Ολυμπιακός. Θυμάμαι και τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Και στο 0-0 είναι 50-50 τα πέναλτι. Ναι, Γιώργο μου. Και θυμάμαι και στον πρώτο γύρο ότι καταφέρανε κάποια στιγμή με ανύπαρκτη εικόνα μέσα στο γήπεδο να μας κάνουν το 0-2 στο 50. Και μετά λήξε 2-3, το θυμάσαι. 3-2, συγγνώμη, το θυμάσαι. Έγινε. Να προλάβω να πάω στο επόμενο, εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Έλα, φίλε. Μας πήρε όλο τον χρόνο. Πάμε. Γιώργο μου, καλησπέρα. Σε άκουσα αυτό που είπες, άλλο θέλω να σου πω, για άλλο έχω πάρει εγώ, αλλά σε άκουσα αυτό που είπες, ότι παρακολούθησες έναν αγώνα και έμεινες άναυδος για το τι ποδόσφαιρο παίζουν και το τι βλέπουμε εμείς. Τώρα θα μου πεις από τότε που μπήκαν τα πιέτα στις ταράτσες εδώ και χρόνια. Ναι. Αυτό το έχουμε δει επανειλημμένα και το έχουμε πει. Ναι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι Γιώργο μου, δεν θέλουν, το έχουμε ξαναπεί, μην κουράζεσαι και χαλάς φαιά ουσία, δεν θέλουν να φτιάξουν το προϊόν. Στην Αγγλία που προστατεύουν το προϊόν, γι' αυτό και πάνε οι μεγαλοεπενδυτές, οι ξένοι. Εδώ πέρα με το Λιανοντούφεκο κοιτάνε τον επενδυτή. Καταλαβές, δεν θέλουν. Λοιπόν, πάμε τώρα, θέλω να σου πω κάτι, επειδή ξέρω ότι είσαι και ευαίσθητος σε κάποια θέματα και γι' αυτό θέλω να συζητήσω. Θέλω να σου πω κάτι για το συλλαλητήριο και μακάρι να σε δούμε και σένα εκεί πέρα. Λοιπόν, πήρε ο κύριος Στραβελάκης στο σταθμό σας. Μισό λεπτό. Δεν είναι τώρα timing για αυτό το πράγμα. Γιατί να βρει. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν μιλάς για τα πάντα. Δεν μιλάς για. Ναι, ναι, δεν είναι το timing, δεν είναι η ώρα, δεν είναι η μέρα να πούμε τι είπε ο κύριος Στραβελάκης. Να πούμε. Ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι. Είναι μια συνέντευξη από έναν άνθρωπο που πει αυτό που ακούω. Δεν είναι τώρα τη ώρα. Δεν είναι υψηλής ποιότητας, δεν σου κεντράει το ενδιαφέρον, δεν, αλλά είναι πολύ οξυδερκής, δηλαδή μες στη μεγάλη περιοχή, γιατί μες στη μεγάλη περιοχή τα έχει τα γκολ, αυτή είναι η ιστορία, αλλά το τομάτος. Εμένα σε αυτό το πράγμα, ξέρεις ποιο μου θυμίζει. Ποιον. Να πηγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή και μες στη μεγάλη περιοχή να ελοχεύει, να εκτελεί το Φουστέρ. Α, ναι, και αυτός το είχε. Αυτός είχε, ναι, αυτός... Ο Φουστέρ το είχε μεγαλύτερο. Είχε καλό σούτ αυτός, θυμάμαι. Ναι, ναι. Είχε καλό σούτ αυτός. Έγινε, ρε. Λοιπόν, τα λέμε, έλα. Για καλά, φίλε, για καλά. Έλα. Πάμε. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Βεβαίως. Παναθηναϊκός είμαι. Ναι. Ακούσαμε σήμερα και εμείς την πληροφορία και εγώ όπως και όλοι. Κάτι του Ζουνίδη. Ναι, για τα νέα δεδομένα πάλι αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, εγώ δεν ξέρω τι, όπως το Ποζονίδη σωστά το είπα, είναι η διάλυση της ομάδας. Όλοι το δεσμό είναι εκεί. Μπράβο. Αυτό είναι το θέμα. Και πρώτη φορά καταφέρεται έτσι. Καλά τα είπε ο Ζουνίδης. Ναι. Ο Ζουνίδης, μπράβο του, και να σου πω κάτι για άργησε. Άργησε, μεν. Καλά τα είπε δε. Και για μένα τώρα, εγώ δεν θέλω, εγώ θέλω να μείνει ο Ζουνίδης. Με αυτό που τον υποστηρίζω, να μείνει μέχρι. Αλλά πάλι, απ' την άλλη, σκέφτεσαι πώς θα μείνει ο άνθρωπος. Και γιατί να μείνει. Και επίσης το άλλο που θέλω να ρωτήσω, Γιώργο, είναι εύκολο 5 μέρες πριν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου να πεις σε παίχτες όπως είναι
ο Γιώχανσον, ο Ινσούα, ο άλλος ο Μουνιέ. Πώς θα τους διώξεις? Έχουν συμβόλαια οι άνθρωποι. Δεν είναι μπακάλικο, είναι μπαίνεις και βγαίνεις. Πώς θα τους διώξεις? Δεν μπορείς να πεις φύγετε. Σε αυτό... Καταρχήν του τους χρωστάς. Δεν είναι δουλειά του Ζουνίδη αυτή. Όχι, εγώ το λέω γενικώς. Όχι, ο Ζουνίδης δεν έχει να πει εκεί πέρα κάτι. Αλλά θέλω να πω αντί βλέποντας ότι η ομάδα κάνει μία νίκη, αρχίζει σιγά σιγά να ρολάρει. Σιγά σιγά. Αντί να πεις ότι εντάξει, κατεβάζεις το budget στα 6 εκατομμύρια, το διατηρείς εκεί και βλέπεις ότι με τον Ζουνίδη και με ένα συμπαγέ σύνολο, εγώ σου λέω θεωρητικά, έτσι, θεωρητικά, η ομάδα μπορεί να βγει Ευρώπη. Μπορεί να φτάσει. Δεν ξέρω αν θα, από τα χρέη που θα έχει, αν θα μπορεί να παίξει στην Ευρώπη, αλλά μαθηματικά και αγωνιστικά, γιατί δεν έχει άλλες υπερομάδες μέχρι τον Πανιόνιο που... Όπως είναι τώρα δεν μπορεί. Μπράβο, ναι, τώρα δεν μπορεί. Αλλά μέχρι την Κυριακή που υπήρχε ένα πλάνο να φύγει, ας πούμε, όπως ο Μολέδο, ο Χούλτ, όλοι αυτοί, εντάξει. Ο Μπιαφάνης, ο Κουλυμπαλή. Ναι, εντάξει, ναι, να πάρεις, ακόμα να υπέρ, να σου πω Γιώργο, και ας πάει ο Χούλτ και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, αρκεί να πάρεις κάποια χρήματα γιατί τους χρωστάς και τώρα έξι του μήνα θα σκάσουν οι άλλες προσφυγές που πήρες αναβολή. Δηλαδή, αντί να προστατεύσεις την ομάδα και το καλοκαίρι να βρεθεί ένας επενδυτής, κάποιος, κάτι να γίνει, να την αναλάβει, έχοντας όμως μια βάση, έχοντας κάποιους παίχτες εκεί και έχοντας διατηρήσει ένα κορμό, μικρό κορμό όπως θες πες το, εσύ θες να την καταστρέψεις. Θα βάλεις τα 20χρονα να πάνε να παίξουν πού? Στο Καραϊσκάκι να φάμε 10 γκολ. Τώρα σήμερα ο Γιαννακόπουλος και καλά το κάνει. Μπράβο, τι είπε στα παιδιά της, στα κορίτσια της ομάδας μπάσκετ να πάνε να δουν στις 29 του μήνα πότε παίζουμε με τον Ολυμπιακό να πάνε να δουν το παιχνίδι. Πόσα εσύ πιστεύεις αν κατεβεί η K20, γιατί άμα φύγουν όλοι αυτοί, που δεν μπορούν να φύγουν, εγώ πιστεύω, θα φάμε 10 γκολ εκεί πέρα. Θα πάμε στο άκρο, θα πάμε άλλα 10. Άκου να σου πω. Γιατί δηλαδή αυτή την απαξίωση, γιατί θέλει να. Αυτή η αλλαγή, με πιτσιρικάδες, ναι, θα την κάνεις όταν δεν κάνεις πρωταθλητισμό. Μπράβο, και θα τους βάζεις σιγά σιγά. Αλλά πρέπει μέχρι τα άντρα να βγεις και να βγεις και να πεις, κύριοι, ναι, εμείς το πρωτάθλημα το ξεχνάμε. Το κύπελλο το ξεχνάμε, την Ευρώπη την ξεχνάμε, πάμε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα. Και το κάνεις αυτό στην αρχή της περίοδου. Δηλαδή το κάνεις Ιούνιο. Βέβαια. Όχι τώρα. Και το βασικό ποιο είναι ότι όντως αυτοί οι παίχτες που έχουν συμβόλαια θα τους διώξεις και θα τους χρωστάς από πάνω. Δεν γίνεται να πεις του Μουνιέ φύγε γιατί θέλω να μειώσω το μπάτζετ αφού του χρωστάς τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να πεις στο Γιώχανσον, στον Ινσούα, σε όλους αυτούς τους παίχτες πώς θα τους διώξεις. Δεν είναι εδώ δηλαδή ο ένας μπαίνει, ο άλλος βγαίνει. Και είπε και το άλλο, ότι εδώ λέει κοντέψαμε να διώξουμε κάποιον ο οποίος είναι τραυματίας. Άλλο. Δηλαδή ξεφτυλιζόμαστε τελείως δηλαδή. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ, δε. Σε χαιρετώ, Γιώργο. Μακάρι να βάλει ο Θεός το χέρι του, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες για την ομάδα μας. Καλή συνέχεια. Όχι, έρχονται, είναι δύσκολες μέρες. Ακόμα δεν τις έχουμε δει. Έγινε, για χαρά. Για χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο. Ναι. Από τη μια λοιπόν χθες στο Καραϊσκάκι. Εγώ είχα τον Καρεμπέ, τον Κοβάσεβιτς και τον Εστεμπάν Καμπιάσο για χάρη μου και από την άλλη να πούμε είχαν τον Δημητριάδη ο οποίος προσπαθούσε να είναι όσο πιο δυνατόν περισσότερο γίνεται προκλητικός. Από τη μια λοιπόν χαρκετιζόσατε ο Κυρσάπας με τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο και ο Δημάτος ο Ανδρέας με τον Κώστα τον Καραπαπά και από την άλλη ο Δημητριάδης προσπαθούσε να προκαλέσει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν του πέρασε. Στο τέλος του αγώνα, οι παίκτες μεταξύ τους άφησαν καταμένος κάθε τι που είχαν μέσα στο παιχνίδι, χαιρετήθηκαν, αγκαλιάστηκαν. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία εικόνα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή δεν μα νοιάζει τι κάνει τώρα να πούμε ο Μαρινάκης με τον Μελισσανίδη, έτσι έλεγαν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ένα αυτό. Δύο. Να χαιρετήσω γιατί καιρό το έχω στο μυαλό μου και όλο το ξεχνάω. Τον αγιψιό μου από Αγγλία, τον Αργύρη που μας ακούει ανελιπώς. Τον Μανώλη τον Βροντάκη στη μακρινή Αυστραλία, τον Ολυμπιακάρα, ο οποίος έχει και στο αυτοκίνητό του το σήμα του Ολυμπιακού και κυκλοφορεί. Δηλαδή με συγχωρείς, άμα ο Μανώλη μισό λεπτό. Στο αυτοκίνητό σου το σήμα της ΑΕΚ, ας πούμε, και αν κυκλοφορούν στην Αθήνα. Δεν μου λες κάτι, ας την πληθεί σε μένα. Δεν μου λες κάτι, ο Βροντάκης είναι φίλος σου. Ο Βροντάκης. Ναι. Πού είναι η Αυστραλία, είναι φίλος σου. Δεν είναι, κάτι άλλο με συνδέει μαζί του, εν πάση περιπτώσει. Κάτι συνδέει. Δηλαδή, αν ήταν Παναθηναϊκός, θα του δώσουν χαιρετίσματα, όχι. Βεβαίως και αν το στέλνω. Γιατί αν δεν το στέλνω. Μπράβο. Λοιπόν,
Λέω φαγιά, φαντάζω. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο, Γιώργο. Την Κυριακή ο ακρίβος που παίζει στην Τρίπολη να είναι προσεκτικός περισσότερο από όσο ήταν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άρχισε τώρα τα νοικοπολίστικα. Άρχισε τα νοικοπολίστικα τώρα. Λοιπόν, γιατί με κόβει. Ρε μπαγάσα. Άρχισε τα νοικοπολίστικα. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν. Ο κύριος ακρίβος, ο ένας πλαϊνός που παίζει με πραξιτέρι κάτω στην Τρίπολη την Κυριακή, να είναι περισσότερο προσεκτικός από όσο ήταν στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Ξέρει αυτός στο ένα offside που είχε καρφώσει τη σημαία στο χεράκι του και στο άλλο που την είχε σηκώσει αντιθέτως. Λοιπόν, ας είναι προσεκτικός την Κυριακή. Ναι. Τώρα, από εκεί και ύστερα, θέλω να πω κάτι άλλο για τους φίλους τους παοκτζίδες. Ας είναι και αυτοί λίγο προσεκτικοί την Κυριακή στα Ρήνιο. Αυτά τα ολίγα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά. Και ο άλλος μου γράφει, Γιουργάρα, πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, κύπελλο Ολυμπιακός, στο Τσουλού η ΑΕΚ και όλοι βολεύονται τυχαίο. Έλα φίλε. Να Γιώργο. Έλα πάμε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Γιώργος από Άγιο Δημήτριο, Πανιώνιος. Έλα Πανιώνι. Ενημερωτικά να σου πω από δεν είδα το παιχνίδι, είδα αποσπασματικά κάποιες φάσεις, δεν μου άρεσε. Γιώργο, δεν μου άρεσε. Και τώρα γυρνάω τη δουλειά και σε παίρνω. Αλλά ήταν πολύ ωραίο το γκολ. Αμπράβο. Αν έχει προσέξει κάτι, Γιώργο, τα γκολ που βάζει ο Πανιώνιος τον τελευταίο καιρό είναι μεν λίγα, αλλά είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Το χθεσινό ήταν με μυρογνωμόνιο. Βέσει του Αγρινίου το γκολ. Που ήταν και η μοναδική φάση που κάναμε, βέβαια. Ναι. Θέλω να σου πω ότι σε ακούω πάρα πολλά χρόνια από Sprint FM και πρέπει να είμαι από αυτού που θυμάμαι την.